Άντε ρε φίλε, μίλα. The weather outside is right now, but the fire is so delightful. Seems no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Τι γίνεται? Μα τώρα να σου πω κάτι. Αφού είναι που είναι Άγιες Μέρες, γιατί δεν καθιερώνεται παγκοσμίως από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την Πρωτοχρονιά? Η παραμονή είναι εργάσιμη. Ωραία, από τα ανήμερα μέχρι και την Πρωτοχρονιά να είναι μια αργία. Γιατί η δεύτερη μέρα του χρόνου που δουλεύεις, άλλο ξενέρωμα. Δηλαδή κάτσε, μα αυτό δεν έχει λογική. Μου βάζει δεύτερη μέρα τα Χριστούγεννα να κάθομαι. Ωραία, σεβαστό, το δέχομαι. Αυτό το μας έχει πάρει όλους λόγω των μαγαζιών. Ναι, από τα παλιά χρόνια, όχι τώρα που ανοίγουν. Γιατί δεν κάνεις το αντίστοιχο και με τη δεύτερη μέρα της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή τι υποτιμάς την Πρωτοχρονιά? Θεωρητικά, ρε φίλε, η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων είναι αργία γιατί τα μαγαζιά ανοίγανε την Κυριακή εκείνη. Ναι. Και παίρναν, δηλαδή την Κυριακή που δουλεύανε, παίρναν ας πούμε το ρεπό την επομένη. Okay. Να σου πω όμως, και μας πήρε και εμάς όλο αυτό. Να σου πω όμως κάτι. Το ξεφτιλίκι, είτε είναι σε έξοδο, είτε είναι σε φαγητό, είτε είναι σε πιωτό στο σπίτι, είναι μεγαλύτερο στην αλλαγή του χρόνου και την Πρωτοχρονιά από ό,τι είναι τα Χριστούγεννα. Γνώμη δική μου. Παραμονές δεν γίνεται. Παραμονές. Και από την παραμονή που ξεκινάει. Μεσημέρι, Νίκο Παπαδόπουλο. Και σε πάει μπάλα, ναι. Η Θεσσαλονίκη έχει να δώσει παραμονή πρωτοχρονιάς μεσημέρι. Πρέπει να είμαι στη μοναδική πόλη στη χώρα που το κάνει. Ναι, και σε πάει μπάλα, ρε παιδί. Μεσημέρι, ξαναλέω. Μέχρι βράδυ πρωτοχρονιάς. Παίρνει κι άλλο, αλλά μεσημέρι Χριστουγέννων πρέπει να είμαι στη μοναδική σε. Πιο πανηγυρτζίδικη φυσικά εννοείται πόλη που το κάνει αυτό. Μεταξύ την παραμονή είμαι στο σπίτι κατά τις 3. Ετοιμάζομαι, λέω, θα κάνω καθόμουν να μόλις είχα φάει. Λέω, κάνω ένα τσιγάρο και κατέβω. Ξεκινήσω να κατέβω κάτω. Και ανοίγω την τηλεόραση και πετυχαίνω το Star. Λέει, το Star, πάμε να σε δούμε τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ναι, ναι. Κάτσε να δούμε. Έτσι, τι γίνεται. Ναι. Και έχει βγάλει μια τύπησα ρεπόρτερ από και τη Βασιλείο Ηρακλείου. Λοιπόν, mm-hmm. Εκεί στα Λουλουδάδικα και σε γνωστό μαγαζί που υπάρχει. Δεν είναι ένα μαγαζί πλέον, εκεί είναι όλα μαζί. Ναι, okay. Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Ο δρόμος είναι φύσκα, δηλαδή δεν βλέπεις άσφαλτο κάτω με τίποτα. Νταούλια, ψισταριές. Αυτό το πράγμα που έχουμε κιόλας με την ψισταριά, δηλαδή. Ρε φίλε, εκεί ξέρεις τι γίνεται. Και λέω, δεν θα κατέβω ποτέ. Στη Βασιλεία Ηρακλείου, να σου πω τι γίνεται. Ναι. Επειδή σαν γνωστοί πανηγυρτζίδες και εμείς την έχουμε στηρίξει. Κλείνουμε λοιπόν μετά, ωραία. Ναι. Πλέον. Ναι. Πάντα είχε πολύ κόσμο. Αυτές τις μέρες. Ειδικά παραμονή πρωτοχρονιάς. Εγώ παραμονή πρωτοχρονιάς πήγαινα. Και Τσικνοπέμπτη. Και Τσικνοπέμπτη. Όχι, όχι. Λί. Τώρα τελευταία έχει γίνει αυτό. Παλιά Τσικνοπέμπτη ήμασταν μόνοι μας. Λοιπόν. Καταρχάς, το συγκεκριμένο μαγαζί είναι πολύ ωραίο για να πάει κάποιος. Είναι, όντως είναι. Γιατί όλοι από εκεί πέρα έξω είναι. Ναι. Βέβαια, εκείνες ώρες που καταλαβαίνετε, ο Θεός και η ψυχή του. Okay. Πλέον έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Σαφώς. Που κλείνει όλη η Βασιλείος Ηρακλείου. Ναι. Και όχι μόνο κλείνει όλη η Βασιλείος Ηρακλείου. Δεν μπορείς να. Δηλαδή έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορείς να περάσεις. Δηλαδή είναι εντελώς ανυπόφορη κατάσταση. Είναι κακό. Λέω εγώ. Έτσι. Που το κακό. Χώρια του ότι κάποιες φορές, αν θυμάμαι κάποιες χρονιές, είχε ψηλότερα τα μαγαζιά συνολημένα και έπαιζε μια μουσική από κάπου. Πλέον περνάνε διάφορες κομπανίες καλών φίλων από το Δεδροπόταμο, που εγώ τους πάω πάρα πολύ. Αλήθεια, γουστάρω. Ναι. Εντάξει. Και γίνεται ένας χαμός. Ένας ασυρμάς. Δηλαδή. Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν δεν έχεις πιει πάρα πολύ. Για να πας, ας πούμε, εκεί προς τα τέλη σου. Αν πας από την αρχή για να φας, ξέρω εγώ, και να πιείς, ξέρω. Δεν παλεύεται. Εγώ το έχω. Το έχουμε κόψει. Τελευταία. Ναι. Το έχουμε κόψει. Δεν την παλεύουμε να πάμε εκεί. Ή θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα πρέπει να ξέρει να έχει φύγει στο εξωτερικό, να είναι σε καμιά Αθήνα, κανένα τέτοιο. Σου πει πάμε ρε, εσύ από εκεί πέρα να περάσουμε μια βόλτα. Και πάλι όμως δεν θα πάμε για να περάσουμε τη μέρα μας εκεί. Να ξέρεις. Αν και γενικά πλέον η φάση της παραμονής νομίζω ότι έχει κουράσει γενικότερα. Δηλαδή, αν δεν είσαι πιτσιρίκος. Δηλαδή να είσαι εκεί, ξέρεις, 20, 22, 23. Που το λέει η καρδούλα σου ακόμα. Ναι. Πλέον νομίζω ότι έχει. Το καλό είναι ότι βλέπεις κόσμο που έχεις καιρό να δεις. Δηλαδή, εγώ παραμονή Χριστουγέννων, που δούλευα μέχρι 4.30-5, ναι. Να πω την αλήθεια. Έτσι. Σε μέρα που ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί. Παρότι δεν είναι και τόσο εργάσιμη η παραμονή, ναι. Έλα μωρέ, ξεμπερδεύεις, άντε να φύγω να κάνω. 5 ναι. Η ώρα τελείωσε και η μέρα ξεκίνησε 8 το πρωί, ξαναλέω. Ναι. Δηλαδή, είδα κόσμο που είχα να δω καιρό. Έλα ρε, ήρθε και ο Τάδε, ναι, πού είσαι, τι κάνει. Έχει τέτοιο σκηνικό, ναι. Οι γιορτές. Κατάλαβα. Και επειδή πλέον έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς που λείπει. Ρε παιδί μου, έχουμε γνωστούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό, φύγει στην Αθήνα, τέλος πάντων. Στις γιορτές έχεις την ευκαιρία να τους δεις. Έτσι δεν είναι. Έρχονται εδώ πέρα, σου λένε τα δικά τους. Εντάξει. Και γενικότερα το πανηγύρι ξεκινήσει από το Σάββατο. Για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά η κορύφωση άρχισε να έρχεται, ρε παιδί μου, Σαββατοκύριακο, που εγώ, ας πούμε, προσωπική εμπειρία που κατέβηκα την Κυριακή για να πάω σε γνωστό εμπορικό κέντρο στα Δυτικά. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, έχω φτάσει σε σημείο να μπαίνω σε υπόγειο πάρκινγκ για να ψάχνω να παρκάρω.
τραγικό. Καλά, εσύ, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα τώρα. Συν ότι μετά με παίρνει ένας πολύ καλός μου φίλος και μου λέει είμαι κάτω στο τάδε μαγαζί στην παραλιακή. Λέω θα δω. Και άντε, λέω τελειώνω εγώ σχετικά νωρίς και θα πάω. Έψαχνα μισή ώρα να παρακάρω, δεν βρήκα πουθενά, δεν βρήκα ούτε στα πάρκινγκ. Δεν πήγα φύσικα. Έτσι, γιατί τον παίρνω τηλέφωνο, λέω σηκώνομαι και φεύγω, να ξέρεις. Ναι. Θα τα πούμε άλλη φορά. Ναι, είναι γενικότερα δύσκολες μέρες, ωραίες και δύσκολες μέρες για Θεσσαλονίκη. Γενικά, σε αυτές τις μέρες είναι καλό να έχετε έναν φίλο ο οποίος δεν είναι λίγο της νύχτας. Όπως εγώ τον πρόεδρο, να είναι καλά, αν μας ακούει. Ναι. Έτσι. Πρόεδρος δεν είναι ο άνθρωπος κάπου, αλλά εμείς το λέμε πρόεδρο λόγω της σωματοδομής του, που είναι έτσι αρκετά. Πληθωρικό αυτό το χαρακτήρα. Για αυτές τις μέρες υπάρχει και άλλη περίπτωση που την έχουμε πολύ κοντά μας. Τι. Σταμάτησε μου να λες. Γιατί ρε φίλε, τι εννοείς. Είναι. Για νύχτα είναι. Δεν λέω εγώ για νύχτα, λέω γενικά ρε παιδί μου για τη φάση. Ναι. Να έχεις κάποιον ο οποίος είναι λίγο νταλαβερτζής. Που γενικά να το λέει η καρδούλα του να βγαίνει έξω, ώστε να έχει. Έλα ρε εκεί, είναι ο τάδε, ναι, θα τον. Να έχεις αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Κατάλαβες. Σημαντικό. Ναι. Υπάρχει σε αρκετές παρέες, όχι σε όλες. Ναι. Και τι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, όλοι όσοι δεν έχουν αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν κάποιο γνωστό του, έλα εκεί, θα είστε νέα, καλά, θα περάσουμε μια βόλτα. Καταλαβαίνετε, σου λέει, πάμε εκεί πέρα που είναι καβατζωμένοι, μην ψάχνουμε τώρα και γυρνάμε 10 ώρες και τέτοια. Ωραία. Δύσκολες μέρες. Δηλαδή, εγώ όταν πήγα, όταν πήγα την παραμονή και που ήταν η παρέα, τέλος πάντων, που δεν ήταν ακριβώς η παρέα των κολλητών, ήταν παρέα μεγάλη, πιο ανοιγμένη. Ναι. Ωραία. Είχε κόσμο που είχε φύγει γιατί δούλευε ή άλλον που ερχόταν και ερχόντουσαν δηλαδή κόσμο τώρα ψιλοάσχετο, ρε παιδί μου. Έκατσες. Ναι, ρε, έκατσα. Αυτά όλοι είναι το σπίτι, δηλαδή, φίλε. Τελειώσαν. Πάνε, έλεγα καμιά τριανταριά νοματέοι που ήρθαν και φύγανε, κάθισαν μια ώρα λίγο, ήρθανε, κάθισαν. Ναι. Αφεύγω, θα ξανάρθω. Εκεί είστε, έρχομαι, κατάλαβες. Ναι. Έτσι γίνει η δουλειά. Τι γίνεται. Τέτοιο καιρό. Μάλιστα. Τι γίνεται άλλο, Νίκο Παπαδόπουλε. Ελπίζουμε να περάσετε δεν καλά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω φάει πολύ. Λόγω επιλογή, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι. Σχετικό. Νταλάκιασα πολύ δύο μέρες και έφαγα πάρα πολύ και τέτοια. Έφαγα αρκετού. Κλασικό χριστουγεννιάτικο φαγητό. Τι. Λάχανο ντολμάδες, ρε φίλε. Όχι. Έφαγα αρκετούς και έφαγα και σήμερα. Γιατί μου αρέσουν κιόλας. Είναι πολύ κλασικό χριστουγεννιάτικο φαγητό. Εμείς περισσότερο κρέατα. Ναι, ρε φίλε, οκ. Okay. Μαζί με τα κρέατα και αυτά. Λάχανο ντολμάδες. Ναι. Ναι, καλά, ρε φίλε. Δεν. Χριστουγεννιάτικο, ωραία, δεν λέω, ναι, αλλά. Είναι κλασικό χριστουγεννιάτικο φαγητό, λάχανο ντολμάδες. Ναι, παίζει πολύ στη Μακεδονία. Μάλιστα. Την άνω, την κάτω, την βόρεια, πείτε την όπως θέλετε, δεν ξέρω. Ντολμάδες. Έτσι, μην μπερδευτούμε με αυτά. Μα δεν έχει και το τσιτσίρα, Νίκο, εκεί πέρα. Ρε, είχε βρε αγόρι μου, τα ναι. Πάντα σου λέω. Ναι. Απλά σου λέω ότι από αυτά όλα, αυτό που έφαγα πιο πολύ ήταν λαχανοτολμάδες. Αυτό σου εξηγώ. Ένα φίνο κρασί χυλής. Πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο το κρασί χυλής. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Κρασί χυλής. Ναι, ναι, ήταν με τη χυλή. Την οδό χυλής. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Μάλιστα. Καλά ήταν, εντάξει, όχι, δεν θέλει να σου πω κάτι, θέλει και υπερβολές. Εντάξει, δηλαδή, βέβαια που ο Έλληνας το έχει, την έχει την υπερβολή μέσα στο αίμα του, γιατί περιμένουμε κάτι τέτοιες μέρες όπως η παραμονή τα Χριστούγεννα ή η Πρωτοχρονιά ή η Τσικνοπέμπτη που τρώμε πολύ σαν να μην υπάρχει αύριο. Λες και τις υπόλοιπες μέρες, ας πούμε, μένουμε νηστικοί. Καλά, αν το δεις, ρε φίλε. Και τρεφόμαστε με μούσλι και. Συγγνώμη, επί της ουσίας αυτές τις γιορτές, τι είναι πέρα από φαγητό. Ουσιαστικά. Οικογένεια. Οικογένεια αυτό. Ναι, αυτό okay, είναι. Αυτό. Η οικογένεια μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι. Αυτό είναι. Αυτό. Κάνουμε χαβαλέ, θυμόμαστε καμιά παλιά ιστορία, κράζουμε ένα στον άλλο, θα μαλώσουμε και λίγο καμιά φορά. Εντάξει, κλασικά αυτά. Δεν χαλάνε ποτέ. Εντάξει. Αυτό. Αλλά γενικότερα είναι μέρες που πρέπει να φερώνετε και στους δικούς σας. Να το θυμάστε αυτό. Και να κάθετε και λίγο και σπίτι. Εγώ το σπίτι το χόρτασα δηλαδή δύο μέρες και κάτι. Δύο μέρες παρακάτι, ας πούμε. Και σηκωνόμαστε σήμερα να πάμε στη δουλειά. Ναι. Και μπαίνουμε στο μεροκάματο. Μάτια, στο μεροκάματο, στη φάμπρικα. Ναι. Και δεν παίρνει προς το αυτοκίνητο. Που δεν έχει κουνηθεί δύο μέρες. Λίγο χθες κουνήθηκε, εντάξει. Είχε δώσει κάτι ψιλοσημάδια, αλλά λέμε okay. Κάποια σημαντική αβαρία. Ε? Ήταν κάποια σημαντική αβαρία ή κάποια ρουτίνα. Μπαταρία. Α, οκ. Okay, μας άφησε χρόνο. Μικρό το κακό. Ναι, μήτε, ευτυχώς δεν είναι. Καλά, όταν πας απλούς δεν είναι μικρό. Ναι, ρε φίλε. Α, είχε αλλαγή. Αλλαγή. Α, συνάδελφε, ήταν. Είχε έρθει η ώρα της. Εντάξει. Έχουμε άνθρωπο. Έχουμε, ναι. Εντάξει. Όχι, ήρθε η οδική εξυπηρετική μια χαρά. Τη φορτίσανε. Ναι. Το βάλαμε μπρος. Απλά μου λέει μη σου σβήσει μέχρι να φτάσει εκεί που θα πας να αλλάξει την μπαταρία. Γιατί δεν μας σβήσει μετά. Πρόσεχε, μη σου σβήσει. Πρόσεχε, μη σου σβήσει, ναι, αλλά. Γενικότερα δίνουμε λεφτά αυτές τις μέρες. Με ποιο το συζητούσα, δεν θυμάμαι. Νωρίτερα με άλλο συνάδελφο που μιλούσε στο τηλέφωνο. Πάντα σε μέρες που θα έρθουν λεφτά, είναι μέρες που θα φύγουν λεφτά. Αυτό το πράγμα για μένα δεν έχει εξήγηση και δεν μπορώ να βρω κάποια επιχειρηματολογία. Αυτό τέλος πάντων, όπως και να έχει. Καλά, να είμαστε υγεία, να έχουμε. Έχει χαζέψει ο κόσμος, δεν είναι κατάσταση αυτή. Έχει χαζέψει ο κόσμος. Δηλαδή. Πέρα από τον έλεγχο η κατάσταση. Στα social media πλέον, δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Την ξέρουμε. Την ξέρουμε, ναι, την ξέρουμε. Μάλιστα. Πόσο χρόνο. Ξέρω εγώ. 30 κάτι.
Υπάρχει δηλαδή κάτι εδώ πέρα μέσα, δεν είναι 18 ας πούμε. Τα social media δεν είναι για όλους. Τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει. Κάποιοι δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Και εμείς καμιά φορά μπορεί να κάνουμε λάθη, οκ. Okay. Mm. Αλλά κάποιοι είναι επιρρεπείς στο λάθος σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Ήτανε, παρότι στα Χριστούγεννα γενικότερα σε χώρες που νιώθουν από marketing εμπορικό, αθλητικό και όλα αυτά υπήρχε δράση εννοείται. Δηλαδή, ας πούμε, ανήμερα Χριστουγέννων το NBA είχε 4 ματσάρες. Και φυσικά η γνωστή Boxing Day της Αγγλίας που είχε. Δηλαδή, για κάποιον ο οποίος άραζε σπίτι, είχε να δει πράγματα, ρε παιδί μου. Είχε να δει και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο και δεν το κούμπο είχε και όλα που έπαιζε στη Νέα Υόρκη. Big Apple. Ανήμερα. Yeah. Χριστουγέννων. Και τον περιμένα να πούμε κανένα 200 Έλληνες έξω ονομάζει στο Square Garden μελομακάρονα. Πλέον ρε φίλε είναι. Και ήταν ρε φίλε μια κυρία όντως. Γιάννη Μελομακάρονα, όπως ήταν το βίντεο, ρε φίλε. Η κλασική, πιο κλασική Ελληνίδα μάνα πεθαίνει. Δηλαδή ξέρεις αυτό. Ξέρεις που πας με ένα φίλο σου και λέει δώσ' το παιδί για ένα μελομακάρονα να φάξει κανένα τέτοιο. Μα ρε μαμά είπε δεν θέλει. Έλα, δώσ' το. Θέλει. Και ξέρεις πάντα. Ξέρεις ποιο το θέμα του έτσι. Σε όλες τις Ελληνίδες να μην μείνουν πάντα. Δηλαδή, από το να μείνουν και να πεταχτούνε. Έλα, δώσε. Τις περισσότερες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είχε και αγωνιστική δράση. Τα δικά μας εδώ εντάξει, είναι ήρεμα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ δεν έχουμε κάποιο θέμα να δείξουμε έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και η αγωνιστική πριν τα Χριστούγεννα αναβλήθηκε λόγω του γνωστού γεγονότος του Τζίλου. Σήμερα διάβαζα ότι θα πληρωθούν οι διαιτητές τα πάντα. Γιατί λίγο πιστόλι φάγανε. Μετά την πρωτοχρονιά έχουν συνάντηση και τώρα θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Κατάλαβες, δηλαδή, αν κάποιος μου γυρίσει και πει εντάξει, παιδιά, δεν έχουν πληρωθεί και από την πέμπτη αγωνιστική μετά. Ωραία, να σου πει ορίστε, παιδιά, πληρώθηκαν τα λεφτά, μπήκανε. Κατάλαβες. Εδώ είμαστε σε έναν άλλο πλανήτη, το δικό μας, τον αθλητικό που έχει το δικό του ενδιαφέρον, να το πω. Στις ομάδες μας, όπως καταλαβαίνετε, όσοι ασχολείστε με τα ρεπορτάζ και διαβάζετε site εφημερίδες, ξέρετε ότι κάθε φορά τέτοια εποχή που δεν έχει αγώνες. Πάντα εμφανίζεται κάποιος μεταγραφικός στόχος, κάποια συμβόλαια, έτσι, τα οποία είναι να νεωθούν τέλος πάντων και όλα αυτά. Νομίζω και ο Άρης με τέτοια φάση είναι. Είσαι φάση ξεσκαρταρίζοντας τέλος πάντων Άρης. Και λίγο από αυτό, λίγο μεταγραφικό, λίγο από όλο. Ναι. Γενικά είναι τέτοια η εποχή. Είναι το. Πώς λέμε, δεν υπάρχουν νέα τον Αύγουστο. Έχει κάτι ανάλογο να παρακολουθεί και τα Χριστούγεννα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή φίλο. Και τα site υπάρχουν και οι εφημερίδες υπάρχουν, πρέπει να γράφονται πράγματα. Έτσι. Δεν λέμε ότι δεν ισχύουν. Απλά πολλές φορές. Μην δείτε και πάρα πολύ σημασία σε αυτό που διαβάζει στις νεκρές εποχές, γιατί εντάξει, δεν παίζουν και τόσο πολύ μεγάλο ρόλο. Μόνο το μπασκετάκι, φίλε, έχει κανονικά, όπως καταλαβαίνεις, αγωνιστική, γιατί είναι το μοναδικό άθλημα το οποίο προσφέρει θέαμα. Έτσι. Κανονικά το Σαββατοκύριακο αγωνιστική. Κίμη Άρης έχει το Σάββατο. Ματσάρα. Ματσάρα. Όλη η μπασκετική Ελλάδα. Βέβαια, ρε, φίλε. Στραμμένο το ματσάρα είναι. Αν και ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια για τη φωτογραφία με τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Γιάννη Καστρίτη και τον Δημήτρη Γουλιέλμο σήμερα. Τώρα λες κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Μεγάλη επιτυχία. Να μπορούν να τη δουν. Γιατί τι έχει φωτογραφία, ρε φίλε, δεν έχω καταλάβει. Είναι μια συνάντηση στα γραφεία του Προέδρου της ΚΑΕ, του νεαρού προπονητή και του ξανθού πρώην, νυν άσπρου προπονητή πρώην. Νεαρός, ο οποίος βέβαια έχει γκριζάρει πολύ. Ναι, από τότε που έχει τον έχουμε δει γκρίζο είναι, να ξέρει. Και στον Άρη, μάλλον δεν ξέρει ακόμα περισσότερο. Λογικά θα πέσει τα μάτια με αυτό το παιδί, αλλά τέλος πάντων είναι άλλο που δεν. Τέλος πάντων, μακάρι να τα έχει ο άνθρωπος. Ασπρίσει. Ναι, μακάρι να τα έχει, μακάρι να πάει και καλά. Ναι. Αν και. Τέλος πάντων. Πώς κατάφερε να χάσει το χολαργό με στο παλέ, ρε φίλε. Είναι δυνατό. Έγινε και αυτό. Πώς κατάφερε, ρε φίλε. Εγώ το μεταξύ το αφήνω στο ημίχρονο και λίγο πριν το ημίχρονο που ήταν καλά σχετικά ο Άρης μπροστά, ρε παιδί μου και λέω αντώρα, τελειώσαμε. Και ρωτάω μετά, λέω. Έρχεται μήνυμα. Μετά τη δήλωσή σου για ντολμαδάκια, ανέβηκες από το level συμπαθητικό σε εξωτερικό σε πουλέν. Δίνω την ψυχή μου και μια κατσαρόλα ντολμαδάκια. Αδελφέ μου Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχει μπερδευτεί. Μιλάω για λαχανοντολμάδες, όχι ντολμαδάκια. Του κάναμε το ίδιο, εντάξει, γιατί κάποιοι τα μπερδεύουν. Έτσι. Δεν μιλάω δηλαδή για το αμπελόφυλλο που έχει ρύζι μέσα. Μιλάω για το λαχανόφυλλο που έχει μέσα ρύζι και κοιμά. Έτσι. Και λίγο αυγολέμονο που δεν με ψήνει και πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Γιατί. Δεν με ψήνει και πάρα πολύ. Δεν μου το γενικά ή μόνο στο λαχανοτολμάδο. Στο λαχανοτολμάδο το ξυνίζει πολύ, δεν ξέρω. Σου γιουβαρλάκια είναι ωραίο το βόλεμο. Τα γιουβαρλάκια λίγο τα αντιπαθώ. Γιατί ρε Νίκο. Γιατί ρε φίλε. Είναι έχεις... Τι, έχει κρέα και το κάνει σούπα. Έχει το κοιμάρε φίλε που θα κάνει τόσα πολλά ωραία πράγματα. Γιατί να μην κάνει τόσα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Ναι, ωραία, μαζί σου και γιατί δεν φασικά διαφορετικό μια φορά, δηλαδή κακό είναι. Προτιμάω άλλε σούπε από τα γιουβαρλάκια. Τα γιουβαρλάκια τώρα με τον Μπούκοβο. Ωραία τα γιουβαρλάκια, ναι. Και στο λαχανοτολμάδο βάζει Μπούκοβο, φίλε. Ναι, και εκεί μπορεί να βάλει Μπούκοβο.
Εντάξει. Ναι. Ή πιπέρι, δεν χρειάζεται να βάλει. Φίλε Δημήτρη, ενημέρωση φίλε αν λέμε το ίδιο. Έτσι, γιατί σε βλέπω ότι είσαι και εσύ λίγο Μερακλής. Απλά να δούμε αν λέμε το ίδιο, μην μπερδευτούμε. Εντάξει. Λοιπόν, τι λέει ο Νίκο Παπαδόπουλο. Φαρέθηκα, θέλω να φύγω. Και όλα σε φίλε. Δεν μπορώ. Κάτσε, ρε, μέχρι τότε είχαμε να πούμε πολλά. Κουράστηκα. Δηλαδή, χθες το απόγευμα ήμουνα σε μια φάση το μυαλό μου. Σκεφτόμουν πως τότε που, μια που πηγαίναμε σχολείο και λέγαμε πόρε φιλάβρα ανοίγω τα σχολεία. Μένα, δηλαδή. Είναι μια πολύ κακή ψυχολογία. Δηλαδή λες καλά καθίσαμε μια μισή δύο μέρες σχεδόν που ασχοληθήκαμε ναι μένε βέβαια λίγο με τη δουλειά κι εμείς. Γιατί τα site δουλεύουν κανονικά αυτές τις μέρες. Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς τουλάχιστον τα δικά μας τα τοπικά. Αλλά δουλεύουν, οκ. Okay. Ναι, αλλά και πάλι λίγο βγήκαμε από τους ρυθμούς καθημερινότητας και λες τώρα πώς επιστρέψεις τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Για πολύ κόσμο. Και είναι και βάρβαρο γιατί επιστρέφεις για 2-3 μέρες και μετά ξανακάθεσαι. Έστω για μια μέρα. Επίσης, ξέρεις τι γίνεται, φίλε, τι έχω παρατηρήσει. Όταν είναι μια μέρα το καθισιό, επιστρέφεις κομπλέ σαν να έχεις ρεπό, ναι. Ας πούμε. Όταν είναι οτιδήποτε πάνω από μια μέρα και δεν είναι άδεια, έτσι που λες φεύγω, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Η επιστροφή σου είναι δύσκολη. Πολύ, πολύ. Έτσι, γιατί δεν είναι ότι κάθεσαι έναν ημέρα, κάθεσαι και δεύτερη μέρα. Μετά δεύτερη μέρα αρχίζει λίγο βαραίνει. Και έχει αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα την παραμονή. Ακριβώς, και αρχίζει και βαριέσαι, ναι, ναι, λίγο ναι. Κάνει λίγο ράζε, πω όπω παρήλα τώρα τι να κάνω. Κατάλαβες. Εκεί είναι το θέμα μου και μένα. Αλλά από την άλλη, μπορεί ρε φίλε να κάθουν τα ξέρω για δύο μέρε. Κάτσε την προχρονιά δύο μέρε, κατάλαβες. Κάτσε πει δεύτερη μέρα. Είναι τι θα γίνει δηλαδή. Και έχουν κάτσει φέτος έτσι γιορτές, Δευτέρα, Τρίτη. Δηλαδή, πιο ξενέρωτο πεθαίνει, α πούμε. Ναι, τι Δευτέρα, τώρα, Τρίτη. Ναι, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Εμάς με την εκπομπή του βραδύ, μια φορά μας δούλεψε. Συνάδελφο. Τα Χριστούγεννα. Γιατί πρωτοχρονιά, ναι, εντάξει, θα δούμε μία, ναι, οκ. Okay. Ναι. Όλα καλά. Καλά είναι. Όχι πως θέλουμε να κάνουμε εκπομπές, μην νομίζετε κάτι τέτοιο. Εντάξει, απλά τώρα το αναφέρουμε σαν γεγονός. Δηλαδή, του χρόνου θα είναι Τετάρτη. Γιατί τι πάει, μια μέρα πίσω. Μια μέρα μπροστά. Τετάρτη, Πέμπτη. Μια μέρα μπροστά. Ναι, πάντα πάει μια μέρα μπροστά. Δηλαδή τώρα ήταν Τρίτη Τετάρτη. Του χρόνου θα, ναι. Χρόνο θα ήταν Τετάρτη Πέμπτη. Δηλαδή Τετάρτη θα ήταν τα Χριστούγεννα, Πέμπτη Δεύτερη μέρα. Σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Και σε δύο χρόνια θα είναι Πέμπτη Παρασκευή. Πολύ καλό θα είναι το Πέμπτη Παρασκευή σε δύο χρόνια. Θα, είναι ναι. Θα καθόμαστε εντάξει, Πέμπτη. Με το φίλο συνηθίκαμε για. Σάββατο Κυριακή. Ωραία. Άρα σε δύο χρόνια ξέρετε θα κάνουμε τετραήμερο. Τετραήμερο. Καλά, πολύ κάνει και τώρα ρε φίλε τετραήμερο. Καλά, ναι. Εντάξει. Εννοείται. Μην βλέπεις τώρα εσύ που είσαι ρε φίλε σκλάβος, οπα. Πώς το λένε, που είσαι Δούλος, μέλος μαύρος. Της μισθωτής σκλαβιάς, οπα. Εντάξει, και δουλεύεις παραμονές, έτσι είναι φίλε. Τα μεγάλα κεφάλια λείπουνε. Καλά και δημόσιοι υπάλληλοι δεν το συζητάμε, εντάξει. Στην Κουμουνδούρου όλα καλά, όλα καλά. Okay. Κουμουνδούρου, παιδί. Γιατί ρε φίλε Κουμουνδούρου, μια χαρά μοίρασε λεφτά. Μοίρασε λεφτάκια. Μοιράζει από εδώ από εκεί, λίγη λεφτά. Ναι, ναι, μια χαρά. Φίλε. Ταΐζει κόσμο. Εκλογές έρχονται. Και να σας πω κάτι και στην τελική αυτό που έλεγα και το απόγευμα. Εδώ μέχρι και Κουφοντίνας πήρε άδεια 6 μέρες για την πρωτοχρονιά. Συχνά μέχρι να παίρνει. Τι? Συχνά ναι, αλλά τώρα φίλε, μέχρι και αυτός πήρε άδεια για την πρωτοχρονιά. Εντάξει. Και εμείς δεν την έχουμε πάρει. Τι σημαίνει αυτό, Νίκο Παπαδόπουλε? Ότι ήταν αθώος. Πλάκα κάνω, μην μου την πέσετε. Εντάξει. Πλάκα κάνω, ηρεμήστε. Λοιπόν, στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Η στοίχημαν δεν έχει ούτε διακοπές, ούτε άδειες, ούτε τίποτα. Κάθε μέρα. Έχει την μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με γραφειάρες στη Θεσσαλονίκη. Με γραφειάρες Θεσσαλονίκη. Όσοι πηγαίνετε προς τα ανατολικά πολλές φορές, εκεί στο Φίνικα μπορείτε να τα δείτε να δεσπόζουν στο δρόμο πάνω. Και μετακομίζουν και άλλα ανατολικά, φίλε. Τι εννοείς, φίλε. Θα σου πω στο break. Πιάνει. Ε? Μας πιάνει. Όχι. Α, οκ. Okay. Ξέρω εγώ γιατί. Με προβλημάτισε που το είπες. Εμένα θα μ' άρεσε να μετακομίζαμε στα ανατολικά. Εμένα αλήθεια. Πάλι όχι. Γιατί? Τι ρε, φίλε. Δεν έχει, σαν το κέντρο δεν έχει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε λίγο στα πιο αθλητικά και ό,τι κινείται δεξιά και αριστερά. Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4 κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, Γιάννη Ζάτσης και όλοι εσείς που μας ακούτε προσπαθώντας να χωνέψετε από το γιορτινό τραπέζι στην συχνότητα των 107,4 παρακαλώ μέχρι και τις 12. Ο Αλφα ρε φίλε δείχνει διαρκώς έτσι ωραίες χριστουγεννιάτικες ταινίες στην Disney. Τα 101.000 δολάρια. Αλλά δείχνει βέβαια τα αληθινά, το οποίο δεν μου άρεσε και τόσο, να σου πω την αλήθεια. Ωραίο, το κείμενο σκέφτηκε πιο ωραίο, λέω εγώ. Επειδή λατρεύω τα σκυλιά, μου αρέσει να τα βλέπω. Επειδή δεν έχω, τουλάχιστον να τα βλέπω. Δεν βλέπεις, φίλε, κάποιοι έχουν. Κάποιοι έχουν, ναι, θες με την περηφάνεια μιλάει. Έχουν. Ο Κράντσι, λοιπόν. Ναι, έτσι μου τον είπανε. Ο Κράντσι. Λοιπόν. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Μηνυματικά. Έχουμε και τις γραμμές ανοιχτές. Όποιος έχει όρεξη. Όποιος ρεύεται. Έτσι. Όποιος έχει χωνέψει και θέλει να πάρει, ας πάρει. Εμείς εδώ είμαστε, παιδιά, να ξέρετε.
Και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12 για να κάνουμε κουβεντούλα αθλητική και εμείς. Να μας πείτε πόσο φάγατε κτλ. Ή πώς βλέπετε τα πράγματα στα αθλητικά της πόλης μας. Γιατί και αυτά βλέπετε ότι υπάρχουν εξελίξεις γενικότερα. Γίνονται πράγματα που λέει και η Μπάνα. Τι πράγματα γίνονται. Η Μπάνα Μπάρμπα. Ο 469 λέει ποιο είναι το τραγούδι στο σήμα. Ευχαριστώ προκαταβολικά. Καλή χρονιά, Τζίμι. Τζίμι! Το τραγούδι. Έλα. Λέγεται Essentials. Essentials. Και επειδή είναι γαλλικό, νομίζω λέγεται Essentiel. Είναι από τον Ιμπραήμ Μαλούφ. Δεν προφέρει το τελικό σίγμα. Ιμπραήμ Μαλούφ Essentiel. Essentiel. Τώρα, αν βγάλεις άκρη στο YouTube, πάρε να στο κάνω spelling, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το βρεις έτσι κατευθείαν. Ναι. Okay. Είναι λίγο περίεργο το όνομα. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Παδόπουλε, κανονικά θα πρέπει να έχουμε ήδη μεταγραφές. Εντάξει, είναι η μεταγραφική περίοδος, ή πολύ ξενέρωτη μεταγραφική περίοδος. Δηλαδή, διάβαζα ένα ρεπορτάζ το απόγευμα για την ΑΕΚ που θέλει να πάρει αυτόν τον εργοτέλη. Πώς τον είπες, τον Μπρους. Τον Άλμπερτ Μπρους. Θα τον πάρει. Σίγουρα τον πάρει, θα είναι σαν τον άλλον που το καλοκαίρι που. Σας το λέω εγώ. Που έλεγε να έρθει με 800 ευρώ και να πληρώνει και την εφορία. Γι' αυτό θα τον πάρει. Θα τα πληρώσει όλα. Τι. Θα του δώσει συμβόλαιο και του πληρώνει και την εφορία. Όχι, θα τον πάρει. Θα τον πάρει. Okay. Είναι κοντά. Okay. Πώς τον λέγανε αυτό το παλίκαρο το καλοκαίρι, ο Κάιπερ. Πού πήγε αυτό τελικά, ρε φίλε. Πουθένα. Το ξεφασάρι που έγινε. Πουθένα. Δεν πήγε πουθενά. Ελεύθερο είναι. Καλώ παίξει ήταν αυτό, ρε φίλε. Ο μάνατζερ του τα έκανε όλα. Ναι. Τη ζημιά. Μια άλλα κοκοτέλη στα λεφτά. Τα παντελόνισε. Μια χαρά. Τι έκανε, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Καλά έκανε. Αυτό το δικό του το κομμάτι το έκανε. Τα πήρε τα λεφτά. Τώρα αν ο άλλο. Είχε παντελονιά, ρε φίλε, για το κουτσανικούλι τώρα πλάκα μου. Ήταν καθυστερημένο και δεν πήγε στο Ισραήλ. Κουτσανικούλι τώρα, το κουτσανικούλι. Κουτσανικούλι θα πούμε. Που είχε χαθεί πάνω στο χορτιάτι. Κινούνται μεταγραφικά οι ομάδε, φίλε. Μέχρι στιγμή μόνο ο Ολυμπιακό έχει πάρει το ντομπά. Τον πήρε αυτόν. Τον έχει πάρει. Τον ανακοίνωσε. Ναι, τον έχει, δεν ξέρω αν τον δέχτηκε, τον ανακοίνωσε, αλλά σίγουρα τον έχει κλείσει. Ναι. Τον Μπα από τη Γαλλία, το στόπερ τον 23χρονο. Ο Παναθηναϊκός, αυτόν τον Αρμενάκα, νομίζω. Τον Αρμενάκα. Σε παρακαλώ. Παναθηναϊκός σε κάρει όλου του μικρού που να φύγουν τον Μπάουκ, φίλε. Καλά ξηγείτε. Καλά κάνει. Και είναι και καλή παίχτη όλοι. Ναι. Ποιο άλλο. Η ΑΕΚ πήρε τον Κρίστιτς. Πώ λέγεται. Κρίστιτς. Κρίστιτς. Κρίστιτς θα τον λέμε εμείς, αλλά νομίζω ότι λέγεται κανονικά Κρίστιτς. Από τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. 500.000 πανηγυρίζουν στην ΑΕΚ που έβαλε λεφτά ο Μλισσαλίδης για να πάρει. Πλήρωσε για να πάρει παιχτή. Τώρα τι θα το κάνεις, ρε φίλε. 500.000 τώρα. Εντάξει. Φτιάχνει κάτι για του χρόνου, υποτίθεται από τώρα. Ναι. Λοιπόν, 500.000 ο Τίγρης. Κάποιοι λένε ότι δεν βάζω το χέρι στην τσέπη. Και ξαφνικά επειδή ακούστηκε σήμερα του Μπρους, όλοι κράζουν πάλι. Και ο Μπρους τώρα για το ένα και το άλλο. Τι θέση παίζει αυτό το μωρό, τον πήρε ο Ροτέλης πέρυσι του Πανηγιάρη. Οχτάρι είναι, οχτάρι, εξάρι, τι είναι. Ξαροχτάρι. Μάλιστα. Ξαροχτάρι. Επειδή νιώθει και από την κατηγορία και από αυτά τα παιδιά. Νιώθει και τον Ροτέλη. Και από τον Ροτέλη γενικότερα. Νιώθει τον Ροτέλη. Είναι καλό παίκτη, δεν το ξεχάσει αυτό. Προ στιγμή. Μετά μου ήρθε φλασιά. Ναι, ναι, είναι καλό. Καλό, ε. Καλή περίπτωση. Στέκεται δηλαδή η Super League σε ομάδα με στόχου. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Πρέπει να τον δούμε. Πάντω θα πάει από τώρα δηλαδή. Τι είναι αυτό το παιδί, από πού κατάγεται. Είναι σαν να σου φέρνει ο Ροτέλη κάτι Βραζιλιάνου που του κάνει Έλληνε. Τον Πανηγιάλο τον πήρε. Α, okay. Πέρυσι τον πήρε από τον Πανηγιάλο με ψίχουλο. Τον Πανηγιάλο πήρε ένα χιλιάρικο. Ενώ σε Ροτέλη πρέπει να έπαιρνε, φίλε. Παίρνει 2.000. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί ηλικία μιλάμε, νεαρό. 25. 24-25. Νεαρό, δεν τον λε. Δεν θα είναι ο μόνο παίκτη που θα πουλήσει ο Ροτέλη, να ξέρετε. Θα πουλήσει κι άλλον. Έτσι λέω. Σε άλλη ομάδα λε. Έτσι λέω εγώ. Που διεκδικεί τίτλο. Όχι σαν κάτι άλλο που πήρανε πέρσι από τάλμα που το πήρανε και. Και φέτος το κλείσανε το μαγαζί. Όχι. Όχι, στον Ολυμπιακό θα πουλήσει παίχτη. Όχι. Στον Άρη. Να το θέμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Να το λοιπόν. Να το θέμα. Και το βγάλαμε, παιδιά. Ώρα γιατί αποφάσεων. Μπορεί να είναι στον Μπάουκ. Φίλε, παίρνει τον. Αυτόν που ήταν δικό του και τον είχε αφήσει να φύγει, τώρα πληρώνει για να τον πάρει. Ποιον να είναι. Ο Μελιόπουλο. Α, στην Ξάνθη που πήγε. Ναι, ο οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα έρθει τώρα. Ναι. Θα μείνει στη Ξάνθη μέχρι το τέλο τη σεζόν. Κοιτάξτε το καλοκαίρι. Τι παίζει πάρα πολύ στη Ξάνθη, είναι η αλήθεια. Δεν είναι βασικό μέλο σε δεκάδε. Δηλαδή. Τότε γιατί τον παίρνει πάλι. Τι μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Πληκτική επιλογή. Φίλε, ο Πάοκ όταν έχει τη μεταγραφική περίοδο. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει κανονικά στον Πάοκ να μην υπάρχει μεταγραφική περίοδο. Η μεταγραφική περίοδο φέρνει μόνο γκρίνια. Ναι. Δηλαδή ενώ το αγωνιστικό είναι μια χαρά. Και στον Άρη, δηλαδή. Μια χαρά. Όποτε έχει αγωνιστική περίοδος, υπάρχει μια μεταγραφική περίοδος, υπάρχει μια συνεχής μυρλογκρίνια. Κατάλαβες. Η οποία έχει να κάνει γιατί ο ΠΑΟΚ λίγο, επειδή είναι ένα καράβι μυστήριο και ο τρόπος που λειτουργεί είναι ακόμη πιο μυστήριος στο μεταγραφικό κομμάτι, ρε παιδί μου, δεν, δηλαδή σου δίνει πατήματα. Κατάλαβες. Δηλαδή ο Μελιόπουλος τώρα είναι ένα παιδί εκεί στα, δεν είναι 20 χρονών νομίζω. 19 πρέπει να είναι. Ναι. Στόπερ και αμυντικός χαφ.
ναι, μεν ρε παιδί μου, το παιδί τώρα στη Ξάνθη έχει πάρει κάποιες ευκαιρίες, okay, αλλά δεν παίζει. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι στη Ξάνθη είναι βασικός. Εντάξει. Θα μου πεις, δεν τον παίρνεις για να τον βάλεις αύριο και να παίξει στο κέντρο της άμυνάς σου. Έτσι, τον παίρνεις σαν ένα παίχτη που είναι στην Εθνική Νέων, θέλει κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Εντάξει. Ταΐζεις και λίγο την αγορά, έτσι περαστάνει ο Παπαδόπουλος, έτσι δεν είναι. Πρέπει. Τι να κάνουμε, έτσι να πάει. Να κινείται το χρήμα. Έτσι πάει. Όπως λέει και ένας συντελεστής εδώ του ραδιοφώνου, το χρήμα δεν είναι για να μένει, πρέπει να φεύγει από το ένα χέρι να πηγαίνει στο άλλο, έτσι δεν είναι. Νίκο Παπαδόπουλε. Αλήθεια είναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς και να μένει, δεν αυγατίζει ρε παιδί μου, δεν είναι να πεις ότι γίνεται περισσότερο. Όταν φεύγει από το ένα χέρι και πάει στο άλλο, υπάρχει μια γενικότερη ικανοποίηση. Γίνονται πράγματα. Ωραία, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, για τα του ΠΑΟΚ έχουν, θα πούμε λίγο μετά τις 11. Που έχει λίγο και αυτές τις εξελίξεις. Θα έχουμε άνθρωπο. Άνθρωπο, όχι, θα πούμε εμείς τη φυσικά. Πάρουμε τώρα άνθρωπο 11 η ώρα το βράδυ 27 Δεκεμβρίου, ρε φίλε. Εντάξει. Λίγο βάρβαρο. Ναι. Εντάξει. Okay. Έχει λίγο εξελίξεις αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ανανεώσεις. Γιατί γενικά ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι είναι λίγο περίεργο που έρχεται. Γιατί έχει παίχτες, ρε παιδί μου, κορμού που θα πρέπει να. Είτε να ανανεώσετε, να ξέρει από, από νωρίς τι θα γίνει για να βρει τους αντικαταστάτες τους. Έτσι, γιατί γενικά ο ΠΑΟΚ έχει ναι μεν ένα κορμό που είναι στην τρίτη του χρονιά πια, αλλά είναι κορμός ο οποίος θέλει ανανέωση. Και όταν λέω ανανέωση, δεν εννοώ ότι να φύγει ο Τάδε και να έρθει ο Δίνα. Εννοώ να ξέρει τι του γίνεται, ποιοι του μένουν, ποιοι του φεύγουν για να κάνει τις ανάλογες κινήσεις. Γιατί είναι όλοι παίχτες κορμού. Ο Βαρέλα βασική. Θα μείνει. Έτσι φαίνεται. Ωραία. Έτσι φαίνεται. Ο Βαρέλα. Και ο Κρέσπο φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 11 για το τι γίνεται εκεί. Σε αυτό το κομμάτι, καλέ μου φίλε Νίκο Παπαδόπουλο. Ό,τι γίνεται, μαθαίνετε. Γενικά πάντως με τα γραφικά, ψόφια πράγματα. Λίγα μέσα στην ισχύ. Ναι. Ο Άρης δεν έχει πολλά, θα τα πούμε και για τον Άρη. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι περισσότερες φορές η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου δεν έχει, ρε παιδί μου, πιο πολύ σε φύρα πας παρά σε κάτι που σου κάθεται. Κοίτα, θα μου πεις, ο Πάκ πήρε τον Πρίγκιπος, δεν είχε πάρει Ιανουάριο. Okay, ναι, έχει αλαβράκι ο Γενάρης, έχει αλαβράκι. Ναι. Συνήθως τον Ιανουάριο πρέπει να πληρώσεις ή τέλος πάντων να κάνεις. Πάντα δεν είσαι κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Και κάποιες έτσι. Είναι λίγο ρίσκο. Γιατί είναι περιορισμένες οι επιλογές στην αγορά. Θα είναι λίγο πιο ακριβές σχέση με το καλοκαίρι. Αλλά άμα σου βγει, σου βγει γυνάς. Μου πάω, πήρε γυνά και τον πρίγκιπες. Ο Άρης όμως στο παρελθόν έχει πάρει τον. Δεν το πρίγκιπες, αλλά έχει πλήρωσε 2 εκατομμύρια. Κατάλαβες. Δεν είναι να πεις ότι τον βρήκε ελεύθερο. Έδωσες. Ναι. Κατάλαβες. Πλήρωσε 2 εκατομμύρια και του έδωσε 1,5 συμβόλαιο. Δηλαδή έβαλε το χέρι στη τσέπη. Κατάλαβες. Εγώ ναι. Αυτό λέω. Τον Ιανουάριο συνήθως, άμα θες να πάρεις παίχτη κανονικό, έτσι. Συνήθως πρέπει να πληρώσεις κάτι. Έτσι. Για να πεις ότι παίρνω παίχτη που θα μου κάνει τη διαφορά τον Ιανουάριο. Το καλοκαίρι μετά, εκτός. Αν είσαι λίγο πιο μάγκας και από τον Ιανουάριο το δικό σου έχεις προγραμματίσει καταστάσεις για παίχτες που μένουν ελεύθεροι και όλα αυτά, τότε μπορείς να κάνεις πιο έξυπνες κινήσεις, λέω εγώ. Εκτός πιο φθηνές, μάλλον. Εκτός αν σου βγει το λαβράκι, ρε φίλε. Αυτό είναι το. Λαβράκι, θυμάσαι κανένα Ιανουάριο που να έχεις πάρει και να σου έχει κάνει, ας πούμε, έτσι τόσο πολύ διαφορά. Ο Άρης, mm-hmm. Τον Γκάμπορ. Γκάμπορ έχει έρθει Ιανουάριο. Mm. Είχε Γιάννη Κόντι τότε, ρε φίλε. Άσε, εδώ μιλάμε τώρα. Γιάνναρο. Γιάνναρο. Γύρνα πίσω, ρημάξαμε. Τι άλλο είχε φέρει ο Άρης Γιάνναρη. Το Γιάχιτς είχε φέρει Γιάνναρη. Σανέλ Γιάχιτς. Σανέλ Γιάχιτς τότε. Πολύ καλή επιλογή. Και είχε πάρει και τάλαρα. Γι' αυτό είχε κάνει τάλαρα στην Ελλάδα. Πάω και φέρει το Λίνο, α πούμε. Αλλά αυτά σου λέω είναι. Είναι τύχη, είναι συγκυρία. Κατάλαβε. Που τότε πάω και εκείνο τον Ιανουάριο είχε φέρει το Λίνο. Και ποιον άλλο είχε φέρει, το Σορλέν. Νομίζω ναι. Νομίζω και ο Σορλέν τότε Ιανουάριο είχε έρθει. Ξαναψάξει, βρίσκει ρε παιδί μου διάφορες περιπτώσεις. Απλά ο κανόνας συνήθως είναι αυτός. Τι άλλο είχε φέρει. Δηλαδή είναι. Τώρα σκέφτομαι. Μάρουσα Μουγορόζου. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Τιάγκο Ζεντίλ. Καλός παίχτης. Ναι, είναι πολύ καλός. Είχε να άφησε το στίγμα του. Δεν σου λέω ότι άφησε το στίγμα του και εντάξει, ο Κάμπορα α πούμε. Το είχε αφήσει, ναι. Όπως είναι να το κάνουμε. Και φυσικά, όπως πάντα και τον Ιανουάριο και το καλοκαίρι, το σύνδεσμο φαινόμενο στην αγαπημένη μας χώρα αυτή είναι 30 Ιανουαρίου, 31 δεν είναι ο μήνας. 31 Ιανουαρίου όπως και 31 Αυγούστου γίνονται διάφορα πράγματα τελευταία μέρα. Δανίκη. Τον Ιανουάριο παίζει πολύ και ο δανικός, Πάντα. Παίζει πολύ ο δανικός. Πάντα. Ξέρεις από κάτι παίχτης που μπορεί να μην παίζει στην ομάδα του και όλα αυτά ή να δώσει δανικούς κάποιους παίχτες που μπορεί να. Πάνε αλλού και να παίξουν. Και πάντα 31 Ιανουαρίου γίνονται θαύματα. Θαύματα. Έτσι, τελευταία μέρα των μεταγραφών. Τελευταία στιγμή όλων των ειδών. Όλων των ειδών θαύματα. Εννοείται. Και ειδικά έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση πλέον, είναι πολλές ομάδες
που μπορεί να περιμένω από τους μεγάλους, ξέρεις, κάποιες, κάποια ντόμινο από εδώ πάνε, φεύγουν, ναι, έρχονται, δεν παίζει εκεί, α, μπορεί να έρθει εδώ και να παίξει και όλα αυτά. Έτσι. Και πλέον, επειδή και η κατάσταση οικονομικά είναι τέτοια, τις περισσότερες φορές τους πληρώνουν οι ίδιοι μεγάλοι, έτσι, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στο κομμάτι. Δηλαδή, με τον Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει. Πόσοι παίξαν από τον ΠΑΟΚ πήγαν να τα νικήσουν στον Παναθηναϊκό. Αρκετοί. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει διάφορα. Κάντε αυτά που κάνανε οι άλλοι. Γιάννη Μιστακίδη θα πάρει, ρε φίλε. Εγώ. Θα περνές. Θα τον ήθελα, ναι. Μ' αρέσει. Φεύγει τον Παζιάννη. Μ' αρέσει. Δανεικό θα τον έπαιρνε. Φεύγει ο Καρέλης από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση που είναι αλήθεια, αλλά το παιδί δεν έχει καταφέρει, φίλε, και πού να βρει χώρο. Δηλαδή αυτό τώρα ήρθε. Αυτό ήταν δανεικό, ε. Ναι, γιατί δεν είναι. Παιδιά, στον Άρη να ακούτε. Μπορεί να τον πληρώσει όμω, φίλε. Γιατί πόση συμβολή έχει Καρέλη. Ξέρω εγώ. 200. 200, μπορεί να είναι και παραπάνω. Άντε, τα δώσω. Okay. Λεφτά έχουμε έτσι όμω. Σωστά. Βλέπω τώρα ο Άρης έχει φέρει Γενάρη του 7. Άλεξ Πέρετ, Γιώναν Γκαρσία, Φεράρ Κακά. Πω, δηλαδή 0. Ούτε ένα δεν θυμάμαι. 0 στα 3. Γιώναν Γκαρσία. Αφού στο που είχε μπλεχθεί μετά σε κάτι μέρα στην Ισπανία. Σε κάτι μέρα και το συλλάβανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, okay. Στην Μπουζού. Το 9 έφερε στον Γκάμπορα, το 10 έφερε. Έντι Τζόνσον, Φρέντι Αντού. Έντι Τζόνσον, α, ναι, ρε φίλε. Ωραίος παίκτης εκείνος. Ο Αντού ήταν στα γέλια. Ναι. Και Σέζαρ Ορτίζ, ούτε που τον θυμάμαι. Το 11, Κριστιάν Πορτίγια. Ναι. Νταϊσού και Σακάτα. Καλά, δε. Νέρι Καστίγιο. Νέρι. Ραούλ Μπομπαντίγια. Μπόμπα με τα γραφάρα, ναι. Και φυσικά ο άνθρωπος που τότε λέγανε. Δανεικός ο Μπόμπα τότε. Ο άνθρωπος που τότε. Δανεικός, ναι. Ο άνθρωπος βέβαια που τότε λέγανε ότι ήρθε για να φέρει τη θέση του Κατίδη και τι φέρατε τον ξένο και γιατί δεν βάζει τα δικά μας παιδιά να παίξουν. Περίμενε. Ο άνθρωπος λοιπόν εκείνος που είχε έρθει και έχει τώρα 40 εκατομμύρια ρήτρα σε πόρτα ήταν ο Ντανίλο Περέιρα που είχε έρθει δανεικός σαν την Πάρμα τότε. Πεχτάρα. Λοιπόν, ναι, αλλά το φέραμε. Δεν ξέρω καθόλου. 5 συμμετοχή για γκολ. Αλλά τότε φέρατε τον Ντανίλο και τρώτε τον Κατίδη. Το δικό μας το παιδί. Και ας βάλουμε τώρα κάτω να δούμε ποια είναι εξέλιξη του Ντανίλου και ποια είναι εξέλιξη του Κατίδη. Λοιπόν. Έχει. Κατίδη, δε φίλε, κάπου στη Φιλανδία. Κάπου εκεί, ναι. Δεύτερη κατηγορία. Κάπου εκεί. Ας ψάξουμε να το αντίσω, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ τώρα. Περίμενε μετά. Ψάξουμε τώρα που το έπαιξε αυτό. Μεταγραφές ΠΑΟΚ, γιατί αυτά έχουν το γούστο του. Λοιπόν, ΠΑΟΚ μεταγραφές. Δεν χρειάζεται να πα πολύ πίσω. Πάνε σε εποχή Σαββίδια, άμα βρει. Τα τελευταία 5-6 χρόνια δηλαδή. Που έχει το ενδιαφέρον. Ξεκινά πλάνο μεταγραφής ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι την πρώτη χρονιά του Σαββίδη, Καμαρά ο Λίσε, Καμαρά που έχει έρθει στο Χαριλάου και έχει πατήσει εκείνο το τούβλο. Ο Σεκού. Ο Σεκού ο Λίσε, όχι, πώς το λέγανε Καμαρά στο μικρό, ρε. Δεν θυμάμαι. Ο Ανδρή Καμαρά. Όχι Ανδρή. Ανδρή το λέγανε. Όχι, ο Ανδρή ήταν αυτός του Πανετολικού. Πώς τον λέγανε, Λίσε. Λοιπόν, που είχε έρθει, σου λέω, είχε έρθει μέσα στην εβδομάδα, τελευταία μέρα των μεταγραφών, Σεκού ο Λίσε. Σε κούλησε, βέβαια. Ποιο άλλο. Ο Αγκάνθο είχε βάλει τα γκούλια. Ο Τάτσο και το μα. Δεν θυμάμαι τον Αγκάνθο. Είχε βάλει σίγουρα. Έχει ανοίξει το σκόρο ο Αθανασιάδης. Καμαρά με ένα. Ο Καμαρά Αθανασιάδης το έχει ανοίξει. Ο Αθανασιάδης έχει κάνει το 0. Ο Αθανασιάδης έχει βάλει τον γκολ το πρώτο. Και ο Καμαρά έχει κάνει το 1-2. Οκ. Okay, αλλά θυμάμαι ένα σουτ πλάγι από τη γωνία τη περιοχή. Εντελώ πλάγιο δείχτη απέναντι. Πέρυσι πήρε στο Γενάρη τον Μουλέν. Κάπου είναι αυτό δανεικό τώρα. Τον Αζεβέδο. Δεν υπάρχει πουθενά. Μάρκο Μιχόγεβιτς. Όφι, δανεικός. Ραγκέλοφ, Κούστα, Κάκο. Αυτά είναι πιτσιρίκια όλοι. Όχι, αυτοί φύγανε. Παντεκίδης. Το βόλιο. Πιτσιρίκια, πιτσιρίκια. Το 16-17, το Γενάρη 17 πήρε στον Μπρίγιοβιτς, τον Πέδρο Ενρίκε. Καλές μεταγραφές. Τον Άμρ Ουάρδα. Ναι. Λάζαρο Λάμπρο από την Ηρακλή. Στέλιο Πόζουγλου, εντάξει, οκ. Okay. Λεφτά όλα αυτά, ε. Κάτσε, ναι. Πρίγιοβιτς λεφτά. Ναι. Πέδρο Ενρίκε λεφτά. Τέρι Άντωνης, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τέρι Αντώνης. Λοιπόν, το 16, Μάρκο Βελίδη. Δημήτρη Χατζησαΐ από τον Πανιόνιο, 550.000 κάρες. Ναι, ναι. Λοιπόν. Σου μου Χατζησαΐας, ρε φίλε. Εντάξει, Φακούντο Περέιρα, τελείωσε να είναι αυτό που σου λέγαμε πριν για τις μεταγραφές. Αν κάνει ο Χατζησαΐας ή όχι όλα αυτά, υπάρχει και εδώ στο Χατζερίδη 1,3 ευρώ. Οκ, μπορεί ο Χατζησαΐας να μην ταιριάζει, ρε παιδιά. Καλύτερα να τα καίγαμε. Αλλά το Χατζησαΐας είναι λίγο καλύτερο λόγο και πολύ φθηνότερο. Λοιπόν, Γενάρη 15, Σωτήρης Παπαγιανόπουλος. Αυτός που τον είχε φέρει τότε Άγγελος από την Ασυρίσκα. Από την Ασυρίσκα. Ναι, ναι. Ρικάρντο Κώστα. Ρικάρντο Κώστα, πω. Που το κλέψατε τα χέρια του Ολυμπιακού. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Ρικάρντο Κώστα, φίλε. Και έλεγα τότε εφημερίδες του Πάκου. Το κλέψαμε από τα χέρια του Ολυμπιακού. Όντως. Όντως τον είχε κλέψει. Χάρη του κάνατε. Ναι.
Κριστιάνο Μπόα από τη Δυναμό Μόσχα. Χι ένα, κάρο λεφτά. Μόνο στον Πάκο δεν έπαιξε μπάλα αυτό. Ναι. Μόνο στον Πάκο δεν έπαιξε. 14. Μάρτεν Μάρτενς. Πω, πω φύρα. Και ο Μάρτεν Μάρτενς κιόλα. Ναι. Ήταν η Σύριλ αυτό μέχρι να έρθει. Από την Αλκμαρ. 700.000. Αυτό είχε έρθει Ιανουάριο, εσύ. Ναι, Γενάρη είχε έρθει. Αυτοί που είναι έτσι έχουν έρθει Γενάρη. Ναι, για πε. Λοιπόν, Μίκαελ Γκσμπούρνινγκ. Δεν έπαιξε ποτέ τερματοφύλακα στη Ξάνθη. Χέντβιγκε Μαντούρο. Πω, Γαϊδούρο λέγανε κάποιοι τότε. Μπίμπρα Νάτχο, που δήλωσε ότι ο Ολυμπιακό είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχω αγωνιστεί. Εντάξει, φίλε, δικαίωμά του. Δανεικό. Χουάν Ινσαουράλδε, δολοφόνο. Δολοφόνο, ναι. Ναι. Ντάνι Χούστεν. Έβγαζε φρύδι. Δανεικό δηλαδή, από τον Άγιαξ. Αυτό προλάβει να έρθει, είχε βγάλει το φρύδι, οπότε δεν είναι. Ο Χούστεν δεν το θυμάμαι. Ρε. Πολύ λίγο, ρε. Πολύ με Στέφεν τότε τον είχε φέρει. Ναι. Ένα μελαμψό επιθετικό. Ναι. Και προωθήθηκαν ο Κουλούρη και ο Βασαίτη σε την ΚΑΠΑ 19. Ναι, καλά. Okay. Και επέστρεψε ο Ιντζίδη από δανεισμό στο Πλατανιά. Γενάρη το 13. Σάρλ Ιτάν. Ναι. Ήταν, Σμόνι... να το πάρει, ήταν να το πάρει ελεύθερο το καλοκαίρι, αλλά είχε πιτρώσει λίγο το ανατρόμητο. Γιατί είπαμε το χρήμα πρέπει να κινείται. Δεν είχε πάρει. Σβόνι Μυρβούκιτς. Από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές από το πουθενά. Ναι, όντως. Ο συγκεκριμένος. Αμπτούλ Καμαρά. Αμπτούλ. Άνα, μπράβο. Σεκού Ολίσε. Ναι. Νεμάνια Καρτάλ. Ποιος ήταν αυτός, ρε. Οπότε, ούτε που το θυμάμαι αυτό. Σίλντεφελντ, βέβαια. Γκόρντον Σίλντεφελντ. Ναι, ναι. Άγγελος Καραντασιάδης. Αναγέννηση Επανομής. Και Κωνσταντίνος... Αυτή είναι η πρώτη χρονιά Ιβάν Σαββίδη. Κωνσταντίνος Κατσουράνης. Και Κατσουράνη που είχε πάρει, βέβαια. Ναι, που Κατσούρ. Ο Παναθηναϊκός τον είχε τελειώσει και τον είχε πάρει. Άναγια. Λοιπόν, yeah. Τέτοιο 12. Νημανή. Πα πιο πίσω. Νημανή. Δανεικό από τη Μονακό. Πάμε σε εποχές λαϊκής δημοκρατίας τώρα εδώ. Λοιπόν, και Σκίτσιου Κωνσταντινίδη Αργιανάκη. Πόποβιτς Πέλκας ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Γενάρη του 11. Ο Ετώ. Τι. Ο Ετώ και θα συνεχίσουμε μετά, ναι, έχουμε κι άλλα. Ο Ετώ, Diego Arias. Diego Arias, Κολομβιανός. Προωθήθηκε ο Κάτσε και ο Σταφυλίδης στην πρώτη ομάδα την ΚΑΠΑ 19. Ναι. Λοιπόν, Τσουκαλάς γύρισε από δανεισμό. Τσουκαλάς, φίλε, ο Τσουκαλάς, αν θυμάσαι τότε, έχει τραυματιστεί ο Βιτόλο. Ναι. Ο Τσουκαλάς γυρνάει από τα ζήτητα εντελώς. Και ο Χάβος τον βάζει να παίξει. Και όχι μόνο παίζει. Και παίζει καλά. Ναι, με τη φιλική ατάκα του Μάκη Χάβου στην πρώτη προπόνηση που τον βλέπει, γιατί δεν ήξερε. Ναι. Του έρχεται αυτό το παιδί και λέει, είναι ένα coach. Ναι. Ο Σταύρος το παιδί είναι και του «Πού είσαι εσύ αγόρι μου» που, όχι, πού κρυβό πού σε κρύβανε ένα αγόρι μου 10 και κάνει το λάθος να θυμάσαι. Παίζει με Τσουκαλά, ωραία. Και επειδή εδώ έρχεται η ΤΣΕΚΑ 32 του ΕΦΑ, έτσι. Ναι. Έχετε εδώ η ΤΣΕΚΑ, κερδίζει 0-1. Τον έχει πατήσει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τρώει ο... ή μάλλον όχι. Έρχεται εδώ και παίζει ο Βιτόλο που έχει το θέμα στο γόνατο. Αποσυντονίζεται όλη η ομάδα, έπεσε ο Τσουκαλάς μέχρι τότε κανένα μήνα. Βάζει ο Μάκης Χάβος στο Βιτόλο που έχει θέμα με το γόνατο, η ΤΣΕΚΑ τον πατάει. Παίζει με Τσουκαλά στο μείον 28 στη Ρωσία και ο ΠΑΟΚ χάνει γιατί ο Σαλμικής δεν έχει επιτυχθεί. Δεν έχει επιτυχθεί. Και ο ΠΑΟΚ αποκλείεται πάνω στο 16. Γενάρη του 10 και πάμε σε break και συνεχίζουμε μετά. Σε ένα γόρι μου. Εντίνιο. Κριστιανό. Ο Κριστιανό, ρε φίλε. Πω. Κριστιανό, ναι. Πορτοκαλό. Πορτογαλό τέτοιο. Επιστρέφει από το δανεισμό του στον Ολυμπιακό Βόλο Παναγιώτης Γλύκος. Και ο Σέτζιο. Και ο Μπάφη που επιστρέφει από τον Μπας Γιάννενα. Και Σέτζιο δεν είχε πάρει τότε. Σέτζιο, ναι, τότε είναι. Τέρμα κάτω. Σέτζιο, ρε φίλε, ναι. Πού ρε. Να το ρε. Πού ρε. Εκείνη τη χρονιά ήταν ο Σέτζιο. Αυτό είναι αποχωρήσει το. Πάσο, okay. Το 9 okay, κάθομαι. Και το 9 δικαιώνεσαι για Σορλέν που είχε έρθει το Γενάρη, ναι. Του 9. Χούτος επίσης Γενάρη του 9. Λάμπρος Χούτος, δε φίλε. Λίνο. Όχι, δεν έχει άλλον. Κάτσε 8. Κάτσε εδώ πέρα. Σέρτζιο Κοσεσάο. Γενάρη του 8. Βιορέλ Φρούντζα. Ναι, ναι. Πόρε. Μολδαβός. Λοιπόν, Γκόραν Γκάβρανσιτς. Ναι, Παναγιά μου. Ρικάρντο Βερόν. Ρικάρντο Βερόν, τότε ο Πάοκ ήταν πάρα πολύ κακός τότε. Το 7. Και έχει έρθει ο Βερόν, φίλε, και φαινόταν σαν τη μήγα στο γάλα. Το 7 πήρε τον πια. Ναι. Ποιο ήταν ο Πιάρ. Ένας δολοφόνος βραζιλιάνος. Το 6 ποιο είναι. Εδώ πέρα φτωχικά. Αραμπατζής και Μελίσσα τον Πασεραϊκό. Mm-hmm. Σταύρο Τσουλάκος από τον Αστέρα Ορφανού. Το Γενάρη του 5 Σικαμπάλα. Ναι, ρε φίλε. Αμίρ Μέγκαχετ. Δημήτρη Ζωγραφάκης. Γιώργος Ζησόπουλος από τον Άρη. Λούκας Μογιάνο. Κώστας Ανδριόπουλος. Μάρτσιν Μίτσελα τον Ηρακλή. Μιχάλης Ψωμιάδης στον Πασεραϊκό, Μιχάλης Γιαννιτσανάκης από την Προοδευτική. Ωραία πράγματα. Άντε, λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στη Στοίχημαν καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Και το καζίνο της Στοίχημαν είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες, 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα.
από κινητό, από τάμπλετ, από υπολογιστή, από όπου και αν βρίσκεστε και υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε λίγο στα πιο ρεπορταζιακά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε να λέμε τα δικά μας. Κάναμε λίγο έτσι μια μικρή... ένα μικρό flashback σε όσα γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια σε μεταγραφικές περιόδους Ιανουαρίου, που η αλήθεια είναι ότι συνήθως δεν γίνουν οι καλύτερες επιλογές, γιατί δύσκολα να πάρεις κάτι σούπερ μέσα στη σεζόν. Αν και βέβαια γενικά αυτοί που νιώθουν και ξέρουν λένε ότι το 40% των μεταγραφών, αν πετύχει, πάει να πει ότι έχεις κάνει πολύ καλές επιλογές. Το 40% έτσι, ούτε καν οι μισές τις μεταγραφές που κάνεις σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Συνεχίζω. Τι ρε φίλε, θα πας πολύ πίσω μετά. 2004, Λιάς Λουκά. Μην διώξετε, όχι. Τι λέγανε. Και ο Λιάς ο Λουκάς ήταν σουπεράς και τέτοια. Ντάνιελ Φερνάντες. Έλα. Αυτός που είναι. Έχει κόψει την μπάλα. Νομίζω δεν πρέπει να παίζει άλλο, ρε φίλε. Ναι. Άλεν Μαρτσίνα, ο Τάβα Wizards. Καλά. Αλέξανδρος Γαρπόζης, έλεμε σου. Ναι. Χρήσο Λαμπάκη, Άγγελ Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Χρήσο Μαλαδένη Σάικ. Μαλαδένη, βέβαια. Βέβαια. Πιο παλιά τι έχει. Α. Νιν μάνατζερ πλέον. Ριάν Καπαγιανίδης, Ριάν Καπαγιανίδης, βεβαίως. Νιν μάνατζερ. Ηλίας Ατματζίδης. Βάλε τον Ηλία στο ρολόι. Να μετράει πόσα τρώει. Πόσα τρώει. Έχει κι άλλο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Ναι, Γιώργος Κούτσης, 2002, τον Άρη. Γενικά τότε, ρε φίλε, οι παίχτες των ομάδων πήγαιναν. Μπορμπόκης το 2001 από την Ντάμπι. Μάλιστα. Σε χρονιά που ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το καλοκαίρι του 2000 Πατρίσιο Κάμπς. Ναι. Σλάνταν Σπάσιτς, η Φεάνι Ουντέζε. Με Μπάτμαν τότε. Στα τελευταία του βέβαια. Λοιπόν, Φουτσίνι. Όχι στα τελευταία του, στα καλά του. Με Εγκομίτη, ο Κα. Βέβαια. Ιαννάκη, ο Κα. Παναγιώτη Εγκομίτη. Τι υπολοποιεί τότε, ρε φίλε. Δημήτρη Ορφανό από την ΚΑΠΑ 19, ρε φίλε. Ναι. Και Χρήστο Καρυπίδη. Καμία σχέση με τον Θόδωρο. Ναι. Κόφια Μποσά, βλέπω πιο παλιά. Μίλτον. Εκεί τώρα είσαι στα καλά χρόνια του Μπάτμαν. Ναι, ναι, ναι. Να λυτζεί τότε πρώτο κόρερ. Τετράτζε από τη Ρώμα. Και σκαμπάνε στον Κυλκυσιακό. Γεωργιάδη από την Νιουκάστλ. Τον Μπράτζε τον είχε δώσει ένα κάρο λεφτά όταν τον είχε πάρει. Βενετίδη από την Ξάνθη. Ναι. Λουκάς Καραδήμος. Λοιπόν, τότε ήταν τα 2-3 καλά χρόνια του Μπάτμαν. Δημήτρη Ζαβαντία. Ναι. Βεβαίω. Αδόλφο Βαλένσια. Κρίστιαν Ντόλμπερκ από την Μπόκα. Λεφτά αυτό τώρα. Το έχει ψέματα. Βίντακ Μπράτιτ, Βοηβοντίνα. Μπράτιτ ένα κάρο λεφτά. Ήταν η χρονιά το 2000 που προωθήθηκε από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ στην πρώτη ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης. Ο Άρης τι έχει, ρε φίλε. Μην πας πολύ πίσω γιατί θα χάσουμε το μέτρημα. Όχι τώρα, εντάξει, θέλω να δω. Αρχίζει χάνεται μετά, όταν πας τόσο πίσω. Καλή φουρνιά για τον Άρη. Εκεί μια δεκαετία που τα θυμόμαστε καλά. Καλή φουρνιά για τον Άρη σε Γενάρη ήταν το 99 ναι. Που έχει πάρει Κιζερίδη. Ναι. Αλέξανδρο Θέλιο. Ανδρέα Σκέντζο. Ο Σκέντζο δεν είχε έρθει τότε. Ο Σκέντζο δεν είχε έρθει Γενάρη. Οκ. Άντε τώρα ο Άρης. Κώστα Φραντζέσκο. Δεν τον είχε πάρει τότε. Κώστα Φραντζέσκο. 2000 είχε έρθει ο Φραντζέσκο, νομίζω. 2000, ναι. Α, το 9, το 8 πέρα του, το 9 πέρα του Κάμπρα έχει πάρει και το Σταύρο Λαμπερίκο από την Ξάνθη. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Σταυράρο. Ο Ρούμπεν Παλαθουέλος είχε έρθει Γενάρη. Καλή μεταγραφή. Ναι. Και μετά είχε συμβόλαιο, όχι δεν είχε συμβόλαιο. Όχι, είχε συμβόλαιο, ναι, όχι ναι, δεν ναι, είχε ναι. Και πήγε στη Σκωτία που είχε πάει. Ένα ενδιαφέρον είχε ο Γενάρης του 5 για τον Παπαθουέλος, Άρη. Παπαθουέλος που τον έλεγε κάποια άλλη. Πώς? Παπαθουέλος. Παπαθουέλος. Η Νόγκη. Νέμπερε, φίλε. Ο Καπός. Ο Κουεμάχα, ο Μπενίσκος, ο Φωμούμπο. Το θρυλικό επικό, ρε φίλε. Το θρυλικό επικό του Χατζάρα, ρε φίλε. Λιολίδης, ο Μπανιόνιος, τα σβησίματά του το 4. Ο Μαρικά, δεν το θυμάμαι αυτό. Lovers Μοχλάλα. Lovers Μολάλα. Lovers Μολάλα, από Μολόβ Λάβ. Πάω την Άννη. Ο Μολάλα, ναι ρε φίλε, ο Μολάλα. Ο Νάιντος. Κρίστη Βαγγέλε, τι τέτοια, μάλιστα. Με, αγαπητός Αμπελάς πιο παλιά. Ζωέλε Παλέ. Φίλου Τάκης. Ναι, Ζωέλε Παλέ, 2002. Σπύρος Νούσιας, Πανηλιακός. Φερνάντο Νάβας από την ΑΕΚ, βεβαίως. Πολύ λίγο έχει παίξει όμως τον Άρη. Νορντίνς Μπαρί από την Τρουά. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, το 2000 δεν έχει κάνει μεταγραφή το Γενάρη.
Λοιπόν, αλλά έχεις πάρει το καλοκαίρι τον Ταλάλ Ελ Καρκουρί. Βεβαίως. Από την Παρί Σεζερμέν, παρακαλώ. Και τον Ανδρέα Σκέντζο τότε, βεβαίως. Τι θυμόμουν εγώ τον Ανδρέα Σκέντζο. Θωμάς και Παρίς, Ισμαέλ Μπα. Μάλιστα, το 2000. Καραλιόπουλος, πόρε. Μερκούρης. Μερκούρης. Βερετένικοφ. Ναι. Όλεκ, βέβαια. Ο Σάβιτς. Την ομάδα. Ροτόρ Βόλγκογκραντ. Βόλγκογκραντ, πόρε. Δηλαδή το Αντάρκτικο. Α, 99, Αδέλιος, Αγαθοκλέους. Ναι, ρε φίλε. Κοντομινά. Κοντομινά. Πάολο Αντριόλη, φίλε. Πάολο Αντριόλη, Γιάννη Μαλλού. Ωραίο παίχτη, ναι, όντω. Από τι καλέ κινήσει του Άργενάρη. Πεχτάρα Πάολο Αντριόλη. Από Ιωνικό, ε. Από Ιωνικό, βέβαια. 1,5 χρόνο στην ομάδα. Γιάννη Μαλλού. Νίκο Κιζερίδη από την Πόρτσμουθ. Βέβαια. Ναι. Γιώργο Κούτσι από τον Πανελευσυνιακό. Κρίστοφερ Σιγκουργκέισον. Σιγκουργκέισον. Αυτό λογικά θα ήταν φίλε κανένα μάνατζερ που έφερε τον. Ποιο να. Τον Αντριόλη, ρε παιδί. Τον Αντριόλη. Για λε, βέβαια. Σου φέρω και τον Σιγκουργκέισον. Λοιπόν, καλά, πιο μετά είναι. Γιώργο Τράντζαλη το 97. Γιώργα, ρε. Έπαιζε. Βασίλη Δημητριάδη από την ΑΕΚ είχε έρθει πάλι, βεβαίω. Μάλιστα. Μην πας τόσο πίσω, σου λέμε. Σάβας Κοφίδης, 93. Πας πολύ πίσω. Και Σαπουτζή νομίζω έχεις πάρει Ιανουάριο. Όχι. Όχι. Δεν είχε έρθει ο βιαστής τότε τέτοιο. Και ο Ιβάν, έτσι, Ιβάν. Ιβάν Σάντος. Βραζιλιάνος. Δεν είχε έρθει. Γιατί νομίζω ότι είχε έρθει Ιανουάριο. Σαπουτζής ήρθε καλοκαίρι του 92, να το φέρω. Όχι, ρε, για την άλλη φορά λέω. Τη χρονιά που ήρθε στον Άρη ο Γιώργος Κολτσίδας από τα Τρίκαλα. Δεν σου λέω για τότε που ήρθε την πρώτη φορά. Ποια, ρε. Όταν ήταν στο Πανιόνιο και μετά, όταν γύρισε. Σαμπουτζής, ρε φίλε, τι τίμιο μαλλί είχε. Ναι. Τι τίμιο μαλλί, ρε φίλε. Κακό. Όχι, δεν είναι κακό, φίλε. Για τη θέση που έπαιζε ο Σαμπουτζής που ήταν δεκάρι. Ε, δεκάρι, δεν είναι καλά, δεν θυμάμαι. Σαμπουτζής ο βιαστής. Ναι. Το μαλλί του ήταν αυτό, ρε φίλε, να τρέχει και να πηγαίνει το μαλλί από πίσω έτσι. Τάκ, 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 έτσι να είναι και βραγμένο και να πέφτει πάνω στην πλάτη όταν έτρεχε. Κακό. Ναι, ρε φίλε. Κακό. Τέλος πάντων. Okay. Πώς είχε πάρει και τέτοιο. Και Βλάντα Νίβιτς, πώς είχε πάρει. Όχι, καλοκαίρι είχε έρθει. Ο Ίβιτς είχε έρθει στον Άρη όταν είχε πρωταναλάβει ο Μπάγεβιτς. Καλοκαίρι. Που ήταν νομίζω μεταγραφή Σεπτέμβρη ο Ίβιτς τότε. Που είχε φύγει ο Λίβα μετά το 0-0 με τον Πανιόνιο. Ο Λίβα με τον Γλυφιτζούρι, ναι. Ναι, είναι ο Γλυφιτζουράκι ο γνωστό. Και είχε, αφού ήρθε ο Μπάγκεβιτς λίγες μέρες μετά, είχε κλείσει τον Ίβιτς και νομίζω ότι είχε κάνει τον ντεμπούτο του, αν δεν κάνω λάθος, εκείνο το φιλικό που είχε δώσει ο Άρης στη Βουλγαρία. Αλλά δεν το θυμάμαι και πολύ με πολύ μεγάλη σιγουριά, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Okay. Ωραίος παίχτης. Εγώ θα ήθελα να το δω κάποιος με προπονητή στον Άρη, πέρα την πλάκα. Τον Ίβιτς. Γιατί σχόλιο. Όχι. Εντάξει, να σου πω κάτι, με το σκόρ δεν ήταν παρεξηγημένος. Δεν ήταν με τον Άρη. Ας πω, αν θέλουμε να φέρουμε τον Ίβιτς στον Άρη, υπάρχει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος στον Άρη. Που μπορεί να φέρει το Βλάντα Νίβιτς και από ό,τι έχω ενημερωθεί, καμιά φορά ακούει και την εκπομπή μας. Ξέρω να σου πω την αλήθεια, φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω αν ο Ίβιτς θέλει γενικά να γυρίσει στην Ελλάδα. Και τι είναι θέλει. Ρε παιδί μου, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ εξαιρετικό δηλαδή από πλευρά χρημάτων για να πει ότι. Πες μας την ιστορία τότε που του πήγες κάτι και. Εντάξει, τι σιγά το. Περάσαν πολλά χρόνια. Ωραία πράγματα. Δεν του πήγα, ήθελε κάτι να δώσει. Α, ήθελε να δώσει κάτι. Και τι σου είπε. Τι είναι εδώ από. Τι είναι το πιο? Τι είναι εδώ από τότε την εφημερίδα, όπως τη λέγανε. Ναι. Κάνω πως δεν ακούω εγώ. Ναι. Ξανά, ποιος είναι, είμαι εγώ. Πάρισα. Τέλος πάντων. Παλιά ιστορία. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα δεν φίλε το θέμα τι γίνεται, τώρα που δεν φέρετε παίχτες. Τώρα είναι που έχετε ασχολήσει εκεί πέρα ποιος φύγει, ποιος θα φύγει, ποιος θα ανανεώσει και τέτοια. Φτωχοί όλοι. Φτωχοί. Φτωχοί. Όχι, εντάξει, αλήθεια, τα τελευταία χρόνια πάω. Τώρα δεν το έχει πολύ ανάγκη. Αλλά τα τελευταία χρόνια γενικά έχει ρίξει πολύ χρήμα τον Ιανουάριο. Για να μπαλώσει λάθη που έχει κάνει το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια. Είμαι να σου πω κάτι. Ο Γενάρης είναι πάντα ο μήνας που διωχνά τα λάθη του καλοκαιριού. Ντάικο Κομπαγιάση. Ντάικο Κομπαγιάση, ρε φίλε. Πού τον είδε, ανάτο εδώ. Ναι, τώρα βλέπω εκεί πέρα που το έχει. Έφυγε αυτό. Το 11, ναι. Τώρα βλέπω και το Ηράκλειο. Έχει κάτι ονόματο μεταξύ. Θωμά Τσίτα. Ναι. Ο οποίο τα είχε με νυν κοπέλα πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη. Δεν λέω καλά. Δεν λέω παραπάνω. Με εντυπωσίασες. Ναι. Ο Ριμόλντι, Φερνάντες, ο Μαρκέζ, ρε φίλε. Τι ωραίος παίκτης που ήταν. Τι αλυταρά ήταν εκείνος, ρε φίλε. Αλυταράς, ο Σαρα, ωραίος παίκτης, ρε φίλε. Τον είχε φέρει ο Ρακλής, τότε και είχε φέρει και Αρών Νίγκεθ. Αρών Νίγκεθ, ναι. Μεγάλο ταλέντο και εκείνος, χαμένο βέβαια, αλλά οκ. Okay. Ο Μαρκέζ θα είναι παιχταράς, φίλε. Να το Φερνάντο Μαρκέζ. Το 2008. Τον έχει πάρει και ο Άρης.
Αφού φέρε του έφεραν του όλου, φίλε. Λουτσιάνο Φονσέκα. Αρών Ίγκεθ, να το που είχε έρθει μαζί με τον Μαρκές Γενάρη. Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η ιδέα. Τσάβι Μόρο, Εντίνιο, Ναούτικο, άλλο Εντίνιο βέβαια. Μπρούνο Λέιτε, Φλάβιο Ντία, δεν του θυμάμαι, ρε φίλε. Πού να του θυμάσαι, ρε φίλε. Ο Κατσικά είχε προωθεί από την ΚΑΠΑ 19. Ναι. Χλωρό πιο πριν. Δέντσα. Ήλιε. Τάσο Δέντσα. Ο Σίσιτ. Σερ Διέφιλε. Ο Σουμίρνε Σίσιτ, ρε φίλε. Ναι, πω. Ωραίο σκάφο Ντιέ. Σκυλί, δεν είχε έρθει σκυλί, σκυλί μαύρο. Αδελφό. Είχαμε περάσει πολύ ωραία στην Πορτογαλία με SDA. Ήταν και αυτό άσχετο όπω και εμεί. Γιατί τον είχε γνωρίσει ο τεράστιο Σέρτζιο κάπου σε ένα. Ναι. Δεν ξέρω εγώ τι ήταν φιλανθρωπικό. Και επειδή ο Σέρτζιο ήταν Σέρτζιο, τον κάλεσε στο, ναι, στο πάρτι για την αποχώρησή του. Και είχε χάσει μύτη SDA, δεν ήξερε κανέναν. Κανέναν όμω. Εντάξει. Ναι. Άρα σου λέει ρε φίλε που κάνα τα αεροπορικά, τα ναι, τέτοια τώρα ναι, τα άλλα δύο μέρε. Τρίτα να πάω ρε φίλε και δεν είμαι πάω. Ναι. Ωραία. Και καθόταν και έκανε χαβαλέ με εμά. Πολύ ωραίο ο Σέρτζ Ντιέ. Πολύ μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή. Και πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Πού είχε παίξει ο Αρίστο Ντιέ μετά. Καβάλα. Δεν έμεινε όμω στο Ερακλή. Καβάλα. Α, είχε μπλέξει με μάκι τότε. Ναι, 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 ναι. Ο Αρίστο. Είχε μπλέξει με μάκι. Μεγάλη μορφή. Ήδη φορτούζει. Γεννάκη του 5 ζωή. Όπω είχε πάει τουρίστε και αυτό, είχαμε πάει τουρίστε και εμεί. Στην πραγματικότητα τώρα εντάξει. Μην κορδευόμαστε. Και ο Ερακλή έχει κάτι. Ο Κένεντι, ρε φίλε. Κένεντι Μπακυρτζίογλου. Μάγνου Ελάντερ. Που, ναι, είχε, που είχε κάνει προσφυγή στον Άρη και πάει στον Ηρακλή. 49 χρονών πλέον ο Σουηδός. Κωνσταντίνος Στεφανής. Πω, την Παναχαϊκή. Παναγιώτης Λαγός. Το 2003. Είχε κάτι πουλιά και ο Ηρακλής. Α, Τάκης Γκόνιας, ρε φίλε. Βέβαια. Τάος Κατσαμπής. Ο Ξενίδης. Το story με τον, με τον Γκόνια και τον Ζιντάν το ξέρεις. Στο έχω πει. Όχι. Γκόνιας είναι στον Ηρακλή. Ναι. Προπονητής Παράσχος. Ναι. Λοιπόν, παίζει ο Ηρακλής ένα παιχνίδι τώρα. Ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι που έπαιζε. Μέσα στο Πούλμαν ήταν. Ωραία. Το προηγούμενο βράδυ παίζει, ή μέσα τέλος πάντων τις προηγούμενες μέρες έχει παίξει Real Champions League. Ναι. Ζινεντίν Ζιντάν στη Real. Ναι. Φωνάζει ο Παράσχος μέσα στο Πούλμαν τον Γκόνια. Κοιτάκι αγόρι μου λέει, είδες πως έπαιξε ο Ζιντάν. Να σούμε να ούμε, να σούμε να ούμε. Ναι, εντάξει. Ναι, κόλος τον είδα. Ναι, να σούμε να ούμε. Τάκι έτσι θέλω να παίξει και εσύ αύριο. Δηλαδή, παίρνει την μπάλα να την πειρά. Φυσικά Τάκι Γκόνια, το οποίο. Για όσοι δεν γνωρίζουν, παιδιά, τόσα έχετε δει από. Είναι σαν προπονητή, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν ποδοσφαιριστής από ό,τι μου έχουν πει, γιατί εγώ τον έχω ζήσει. Ναι. Και έτσι όπως είναι λοιπόν ο Τάκης Γκόνιας μπροστά στο πούλμαν της αποστολής, ναι, τέλος πάντων, και μιλάει με τον προπονητή, του λέει: ρε coach, ο Ζιντάν είδες που την έβγαινε την μπάλα. Λέει ο Παράζος, ναι. Εγώ εδώ πέρα που να τη δώσω. Ωραία. Λέει ο αστικός μύθος ότι έχει γίνει έτσι η κουβέντα. Εντάξει. Γυρνάει δηλαδή πίσω, ξέρεις, και με φωνή, ρε παιδί μου, ξέρεις, δηλαδή του έλεγε ο Παράσος, ναι, χαμηλόφωνα, ναι, και γυρνάει ο Γκόνιας και λέει εγώ μπορώ να τη δώσω και, και δείχνει πίσω, κατάλαβες. Ωραία, ναι, ωραία, ωραία, ωραία πράγματα. Βέβαια. Μεγάλη μορφή Τάκης Γκόνιας, πολύ μεγάλη μορφή. Έχει κάνει τρομερή καριέρα ως προπονητής, είναι η αλήθεια. Είναι στην Wadi Degla. Πού είναι? Wadi Degla. Τι είναι αυτό? Αίγυπτος. Ο ιδιοκτήτης του Εργοτέλη έχει και τη Wadi Degla στην Αίγυπτο. Και τη Λίρς στο Βέλγιο. Και επειδή λατρεύει τα κυγκόνια, ο Μάγκη, ναι, Τσάμι, ναι, τον πήρε στη White Degla και τον έχει εκεί πέρα. Του αρέσει. Ένας Αιγύπτος δεν ήθελε και τον Ηρακλή πρόσφατα. Τι? Ένας Αιγύπτος δεν ήθελε και τον Ηρακλή πρόσφατα. Αχ, ναι, το καλοκαίρι, με τον Παπαδόπουλο. Πώς τον λέγανε, ο Σορούρ. Ο Σορούρ, ναι, ναι. Δεν έχει σχέση με αυτόν. Τι γίνεται, ρε. Καμία σχέση. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Μάλιστα. Ωραία. Καλό θα μπακάραμε με τον Ιανουάριο, φίλε. Καλό. Τώρα βλέπω τον Ολυμπιακό. Έλα ρε τώρα, μην το ξανοίγεις τόσο. Γιατί? Πού να τους θυμόμαστε όλους αυτούς τώρα? Φελίπε Σαντάν. Ο Ολυμπιακός παραδοσιακά, να ξέρω, έχει τώρα ένα-δύο χρόνια. Ψωνίζει το Γενάρη, ναι, 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 το έχει. Ναι, και ψωνίζει το Γενάρη και παίρνει παίχτες από Ελλάδα το Γενάρη. Έλληνες, τώρα πήρε, ναι, το Μασούρα, ας πούμε, δεν έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα. Ναι, ο Μασούρας θα έρθει. Θα ξεκινήσει τον Ολυμπιακό από φέτος ή θα μείνει στον Πανιόνιο και θα του. Τώρα θα πάει το Γενάρη, νομίζω. Okay. Τώρα θα πάει το Γενάρη. Αυτό το παιδί, φίλε, βελτιώθηκε πολύ. Στον Ολυμπιακό δεν ξέρω αν θα καταφέρει να στρίψει. Ναι, οκ, okay, αλλά γενικά δεν είναι ο παίκτης που ήταν πριν ένα-δύο χρόνια. Είναι πολύ βελτιωμένος. Παίκτης. Καλή μεταγραφή. Καζίμ Ρίτσαρντς. Τον Κάτοδες, τον Ρόι Κάρολ. Το πολύ καλή μεταγραφή από τον Όφη. Καλός τερματοφύλακας. Ναι, ο συγκεκριμένος. Ο Σουμπίνιο, ο Ντιόγκο από τη Σάντος. Θα τον κερδίζει δανεικό. Ψέματα. Ο Ντιόγκο τον είχε πάρει κάτι τέτοιο. Κάτι Μονιάκης. Ναι, παραδοσιακά παίρνει, ναι, παίκτες από Ελλάδα τον Ιανουάριο. Αξί το Τζιμπούρο και ήταν καλή κίνηση. Ο Μανιάτης. Να, βλέπεις εδώ πέρα.
Παίρνει δηλαδή από, ναι, ναι, από Ελλάδα. Ο Ντατόλο, ρε φίλε, πω, πω, μεγάλο παλτό κι αυτός. Ο Λουα Λουα. Τρεζόρ Λωμανά Λουα Λουα. Λωμανά Λουα Λουα, ρε φίλε. Γιώργος Βαλεριάνος. Την ΚΑΠΑ 19 έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα. Το έβαζε γκολ και είναι κολοτούμπες ο Λουα Λουα. Ματ Τζάμπισερ. Yes, καλός παίκτης κι αυτός. Σε ποια ταινία λέγανε, σε ποια σειρά λέγανε ένα Λουα Λουα, ρε φίλε, ένα μαύρο. Στο Ευτυχισμένοι Μαζί ήταν που έλεγε ο Μπέζος κάποιο το Λουα Λουα. Μπορεί τότε. Κάποιον έλεγε το Λουα Λουα. Σε μια σειρά. Φερνάντο Μπελούσι Ολυμπιακός με έχει φέρει πιο παλιά. Καλός. Με την καγκουριά εδώ πέρα, ναι, πίσω. Είχε πάρει ένα λάτσκο από το Λεβαδιακό. Ούτε τον θυμάμαι, ρε φίλε. Πω. Ο Τώρα από την Ξάνθη. Ψωνίζει. Και ο Σίκοφ, ο στόπερ από τη Ξάνθη κι αυτός. Πού ρε. Να το είχε τη χρονιά του το Ροσίδη. Βάνσε Σίκοφ, ναι. 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 Λεωζίνιο που τον είχε φέρει τάχο Ρονάλντο ως αντικαταστάτη. Ο Ριβάλτος αντικαταστάτη. Καλά, ναι. Καλά. Ταραλίδης, ρε φίλε, τον Πανηλιακό πιο παλιά. Γρηγόρης Γεωργάτσος από την ΑΕΚ. Αχ, αυτό το βιντεάκι με το Μάκη και το Γρηγόρη. Ο Γεωργάτσος πρέπει να ήταν τρομερό καφενείο, ρε φίλε. Αυτό πρέπει να έχει τρομερές ιστορίες. Και από αυτόν. Βούλη Άντζα, είχε πάρει Ιανουάριο. Βούλη Άντζα, ρε. Ναι, ναι. Ντόζνη Νόβα και Ευθύμης Κουλοχέρης. Τον Άντζα τον αγαπούσαν τόσο πολύ γάβρι που όταν έκανε μια βλακία την είχαν ονομάσει Ατζιά. Την έκανε την Ατζιά του. Αυτό δεν ήταν που τη γυναίκα του. Λέει, υπάρχει αστικός μύθος. Και ότι δεν μιλιέται με κάποιους συμπαίχτες του. Βούλης. Κόφια Μπονσά, τον Πανελευσυνιακό. Πόρε, Μαυρογεννίδης από τον Άρη, αλλά καλοκαίρι τότε. Ο Τζίμας. Έτσι τον λέγανε τον Μαυρογεννίδη. Ο Τζίμας. Ναι, αυτό ήταν το παράδοξο. Τζίμας. Δεν ξέρω. Ο Τζίμας. Δεν ξέρω. Ο Τζίμας. Γιαννάκη Νοκάν. Γιαννάκη Νοκάν. Δεν είχε πάρει τότε, τον είχε πάρει καλοκαίρι νομίζω. Σας τον είχε πάρει. Είχε πάει κάπου ανάμεσα ο Κάσ και πήγε στον Ολυμπιακό. Όχι, είχε κάνει προσφυγή και τον είχε πάρει. Ναι, κατευθείαν, ναι, στον Ολυμπιακό. Ποιον, ναι, είχε το γούμενο είχα τότε. Τότε ήταν στα τελειώματα του Μπάτμαν, ναι, και. Ναι. Κλασικές αυτές οι ομάδες εκεί πέρα περίμεναν. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Δανεικούς πέρυσι. Μιστακίδης κάτσε. Τελειώσαμε. Εντάξει, γίνεται το Αλισβερίσι. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Παναθηναϊκός. Ευαγγελίστα. Έφερνε παλιά καραβιές ο Παναθηναϊκός. Ευαγγελίστα. Μαμουτέ. Μολέδο, καλός παίκτης βέβαια. Αυτό είναι μια καλή κίνηση Γενάρη. Σεμπαστιάν Λέτο, ο Μέστο, ρε φίλε. Πω, ναι, ναι, έχει, το back. Έχει περάσει και σαβούρα πραγματικά. Δηλαδή έχουν περάσει σε καλοί παίκτες, αλλά έχει περάσει και πολύ σαβούρα, ρε φίλε, το Γενάρη από τις ομάδες. Μπλάντεν Πέτριτς. Α, εντάξει, άντε. Ο Παναθηναϊκός πιο παλιά. Κατζιγιάμα. Και μετά λέγατε εσύ στον Άρη του Ντεϊσού και Σακάτα. Για πάνε στα καλά τα χρόνια με το πολυμετοχικό. Πολυμετοχικός, περίμενε. Με λύσεις. Α, όχι, ιδανική ήταν αυτή, Κλέιτον, κάτσε. Τα χρόνια ποια ήταν τα καλά, 9-10 δεν ήταν. Εκεί, από το Γενάρη δεν είχε 6, πάρει 7, τίποτα. 8 μέχρι, τον, ναι, Κατσούρ είχε πάρει, το Λέτο, το Σισε, τότε καλοκαίρι όμως. Καντέ, εκείνος ο στόπερ που δεν έστριβε. Γιούρκα Σεϊταρίδη από την Αθλέτικο. Μετά τι Μπουμσόγκ είχε πάρει. Ντάνιελ Φερνάντες από την Πόχο. Τι. Θυμήθηκα ένα συμμαθητή μου. Τι. Πάνε καλά που είναι άνθρωπο. Είχα μια πληροφορικάριο στι αρχέ. Μια. Πληροφορικάριο που δεν ήξερα πώ μα λέτε, ρε παιδί. Και το βγάζει έξω. Και του λέει. Πώ το λέει, ασκρά στο ψυχολόγιο. Και λέει. Γιούρκα Σεϊταρίδη. Και κάθεται άλλη και γράφει. Πώς ονομάζεις αγόρι μου, Γιούρκα Σεϊταρίδη. Τώρα που κράκ, εμείς από κάτω και άλλοι κάθε και κάθε Γιούρκα Σεϊταρίδη. Δεν αντέξατε. Στο ψυχολόγιο. Δεν αντέξατε εσείς, ε. Τι, όχι. Ναι, γιατί του βγήκε πολύ τέτοιο, ρε παιδί μου. Πολύ. Φυσιολογικά έτσι όπως το ρωτάς κάτι και λέει Γιούρκα Σεϊταρίδη με λένε. Γιούρκα Σεϊταρίδη. Ο Νίκος έχει ένα πολύ καλό που είναι στους λόγους που το λατρεύω. Ξέρει να λέει πάντα μια καλή ιστορία. Και αν δεν είναι πολύ καλή, θα τη φτιάξει και θα την κάνει καλή. Ναι, ναι, τώρα, αυτή η μικρή, τώρα, των 15 δευτερολέπτων. Θυμάμαι η τελευταία που με έχει πει με ένα πολύ γνωστό του σερβιτόρο στη Θεσσαλονίκη Αργιανό, ο οποίος πάντα δίνει ψωμάκι. Ή η άλλη με την οποία είχαμε κλάψει στον αέρα κιόλας, που είχε πάει το καλοκαίρι διακοπές και είχαν περάσει έξω από ένα στρατόπεδο. Ναι, ρε φίλε. Εκεί. Ναι, ρε φίλε. Κοιμότανε, ρε φίλε. Τουρκία δηλαδή. Κολυμπούσε και έφτανε, ρε φίλε. Εσύ κοιμάσαι. Και πήγατε και το ξυπνήσατε και το ρίματε. Τίποτα, κόρναρε και πετάχτηκε πάνω, φώναξε, ξύπνα και φύγαμε. Απέναντι είναι. Φώναξε, μάλλον, απέναντι είναι, ρε. Τέλος πάντων, τι να πεις. Οχ. Παναθηναϊκός, τι άλλο είχε πιο παλιά. Σπυρόπουλος, ρε φίλε, ναι. Αντώνης Πετρόπουλος. Βέβαια. Πετρογκόλ. Χέλντερ Πόστιγκα. Βέβαια. Μανούτσο. Εκείνο το θορυκτό που είχε πάρει από τη United. Ναι.
Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε, γιατί δεν είχε τα site. Και ξέρεις ότι όλη η ενημέρωση ήταν τις εφημερίδες. Που τότε δούλευε. Και εφημερίδες, ήταν φίλε, τα τελευταία καλά χρόνια της εφημερίδας. Και εφημερίδες, φίλε, ξέρεις, έφεραν στο Μανούς, ας πούμε, την Γιουνάδη και έγραφε, ξέρω εγώ, το τάγκ από την τέτοια, ξέρω εγώ. Και κάτι, ούτε βιντεάκι, είχε ούτε τίποτα. Τελευταία ούτε να μπαίνει στα transfer market να βλέπεις τι έχει κάνει. Τίποτα. Ό,τι έγραφε, αυτό ήταν. Τάγκ, τάγκ. Ωραία, αρχόν δεν μπορούσε να κουνηθεί. Ωραία εφημερίδα, περιμένω να βγουν τα πρωτοσέλιδα τότε. Ωραία εφημερίδα ήταν καλή. Ναι, ναι. Έπαιζε πολύ τότε. Τελευταία, τα γραφικές περίοδοι ήταν η εποχή που πουλούσαν περισσότερο, βέβαια. Τελευταία. Κάθε μέρα και ένα όνομα. Ίση δεν ίση, ένα όνομα θα υπήρχε. Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία χρόνια, αλλά μετά εφημερίδα. Λοιπόν, θα ρίξαμε παραπάνω από εδώ που πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο, τελευταίο μισάωρο, να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή. Flashback εδώ είναι η εκπομπή, ξέρω εγώ, οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ, στο Μπαλαντέρ. Οι δύο Νικολάδες, Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης εδώ μαζί σας όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη εδώ στο Λίμπερο 107,4. Κάναμε λίγη επιστροφή στο παρελθόν, ενθυμούμενοι μεταγραφικές περιόδους των περασμένων ετών, που η αλήθεια είναι ότι συνήθως έχουν φύρα παρά καλές περιπτώσεις παικτών, εξαίρεση μάλλον είναι αυτό. Συνήθως έρχονται παίχτες που κάθονται λίγο και φεύγουν στις μεταγραφικές περιόδους του Ιανουαρίου, σχεδόν κάθε χρόνο για όλες τις ομάδες. Αγωνιστική δράση υπήρχε τις προηγούμενες μέρες, είπαμε, και μέσα στα Χριστούγεννα, ανήμερα το Χριστούγεννα το NBA, η Boxing Day στην Αγγλία, εκεί που ο Νίκος Παπαδόπουλος τελευταία δεν κάνει πολλές αναφορές, γιατί βλέπει να έρχεται το κακό μετά και τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής, με τη Λίβερπουλ πια να ξεφεύγει από τους, ή τέλος πάντων να αποσπάται, όχι να ξεφεύγει, από City και Tottenham που είναι εκεί κοντά. Η United, ξέρω πόσο μακριά είναι, και κέρδισε αυτήν την αγωνιστική. Πολύ. Και έχουμε βάλει 8 γκολ σε 2 μάτς. Τι λέει, ρε φίλε, ο Ole Gunnar. Ole Gunnar, Ole Gunnar. Σόλσκια ή Σούλσα, όπως είναι. Σόλσκια. Είναι μόνιμος ή προσωρινός. Τον έχεις πάρει δανεικό. Όπα. Από την προηγούμενη ομάδα που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Δανεικό προπονητή, ρε φίλε. Τι λες. Θα σου πω. Τον έχει πάρει δανεικό στην ουσία από την Μόλντε. Και το καλοκαίρι θα φύγει, θα γυρίσει στη Μόλντε. Τι λες, ρε εσύ. Ναι. Μπράβο. Και του τάξανε μπόνους, λέει, άμα βγάλει την ομάδα, λέει, Champions League, θα σου δώσουμε, λέει, 2,5 χαρτιά. Εντάξει, φυλακή έκανε σπαθί ο άνθρωπος. Δηλαδή, άμα είναι καμιά 15 βαθμούς πίσω από τον τέταρτο, πώς θα την βγάλει την ομάδα Champions League. Η United αυτή τη στιγμή είναι πολλούς, ναι, περίμενε, θα σου πω. Πολύ πίσω είναι, ρε. Αν και άρχισαν να πούνε εκεί τέταρτο-πέμπτη, όχι τέταρτη μάλλον. Ισοπαλία έχει αυτήν την εβδομάδα, αλλά ξέρω εγώ. Νικιάδες. Κάτσε, ρε φίλε. Πώς έβαλε 5 η United αυτήν την εβδομάδα, στην Boxing Day. Boxing Day. Premier League. United είναι στην έκτη θέση. Ναι. Και είναι 8 βαθμούς πίσω την τέταρτη Chelsea. Εντάξει. Okay. Και έχει ακόμα ένα γύρο ολόκληρο. Δηλαδή δεν είναι. Στρίβει καθόλου την είδες. Δεν την είδα, αλλά καιρό, κερδίζει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη αύρα. Η Λίβερπουλ τι γίνεται, ρε φίλε. Η Λίβερπουλ δεν το χάνει φέτος. Δεν το χάνει, λες, Δύσκολα. Εντάξει, η Λίβερπουλ είναι. Είναι λίγο καλή όμως. Ξέρετε, είναι λίγο καλή και είναι λίγο. Δεν στρίβουν και οι άλλοι λίγο γενικότερα. Όχι, ρε, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Είναι μια πολύ σύγχρονη καλή ομάδα. Καλά. Είναι ομάδα του προπονητή. Να σου πω, από τότε που έχει έρθει ο Πιτίνο, έχεις διαβάσει πουθενά σε ελληνικά site ότι είναι κακός? Εφημερίδες. Ναι. Ωραία. Είναι τέλειος. Όλα αυτά τα οποία έχει κάνει στην Αμερική, εγώ συμφωνώ ότι έχει κάνει μια τρομερή καριέρα. Τεράστια καριέρα, ναι, οκ. Okay, είναι ένας από τους δασκάλους του αμερικανικού μπάσκετ, κουλουπού, 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 κουλουπού. Αλλά έχει κάνει και άλλα πράγματα. Για τα οποία τον φάγανε από το πανεπιστήμιο, το Louisville που ήταν. Ναι. Εντάξει. Έχει εμπλακεί σε πάρα πολλά σκάνδαλα. Τα έχεις δει πουθενά? Δεν είναι μάγος, είναι δάσκαλος. Διαβάζω εδώ πέρα στα αθηνικά. Τα έχεις δει πουθενά αυτές τις μέρες? Όχι. Έχει γίνει αναφορά, αλλά δεν έχουν παίξει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, τα καλά τα οποία έχει κάνει. Ότι μπήκε στο Hall of Fame. Ότι με τρεις διαφορετικές ομάδες στο Final Four. Ναι, οκ. Okay. Πολύ ωραία. Συμφωνώ εγώ με όλα αυτά. Δεν είμαι αντίθετος. Ωραία. Υπάρχει ένα βίντεο που έβλεπα πριν για την θητεία του Celtics τα 4 χρόνια που ήταν εκεί. Που ήταν προπονητής Παύλα πρόεδρος. Δεν πήγε καλά. Τι δεν πήγε καλά, τα ρήπαξε τη μάνα όλα. Το μοναδικό που άφησε σαν. Ποιος ήταν, ο Πίρς? Ήταν ο Πολ Πίρς, ναι, το μοναδικό πράγμα που άφησε. Το οποίο προφανώς κάπου το διάβασε, για να το λες. Όχι. Α, οκ. Okay. Γιατί ήταν τα πρώτα. Γιατί μπορεί να διάβασε κάπου ότι έβγαλε τον Πολ Πίρς ή τον έφερε αυτός. Το έχω συνδυάσει ότι ήταν τα πρώτα χρόνια του Πίρς, νομίζω, εκεί πέρα γενικά, και λογικά θα τον πέτυχε.
Θα έχουμε πολλά, πολύ ωραία ιστορία. Στη Νέα Υόρκη τα έχει πάει καλά όμως. Ναι, οκ. Σχετικά στο Big Apple. Ναι, οκ. Γενικά έχει πετύχει τρομερά πράγματα στην καριέρα του, οκ. Στο κολεγιακό μπάσκετ, κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχετε στο μυαλό σας όλοι. Γιατί πολύ μπασκετικός πρέπει να είσαι για να το παρακολουθήσεις το κολεγιακό μπάσκετ. Εγώ να πω την αλήθεια που το έχω προσπαθήσει. Είναι στιγμές που αγανακτώ με αυτά που βλέπω. Δηλαδή, θα μου πεις ρε φίλε, κάθεσαι και βλέπεις μπάσκετ του Champions League. Οκ. Okay. Ή ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, οκ. Okay. Είναι πολύ άλλη λογική. Εντάξει. Και δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος στα 66 του σε αυτό το Παναθηναϊκό θα μπορέσει να κάνει διάφορα πράγματα. Τυχαίως έχει συμφωνήσει για 6 μήνες ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, σίγουρα έχει κεντρήσει όλο το ενδιαφέρον επάνω του ο Παναθηναϊκός σε όλη την Ευρώπη με αυτή την κίνηση που έκανε. Το θέμα είναι να μην είναι όμως μια κίνηση εντυπωσιασμού και να είναι και μια κίνηση ουσίας για τον πάγκο του. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα φανεί. Δεν είναι το ρόλο του Παναθηναϊκού προπονητής, λέω εγώ. Νομίζω ότι ο Πασκουάλ μια χαρά προπονητής ήταν. Και νομίζω ότι με μια-δυο αλλαγές θα μπορούσε να στρώσει λίγο η κατάσταση. Τέλος πάντων, οκ. Αυτός που βάζει τα λεφτά, αποφάσισε κάτι άλλο. Okay. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε σήμερα στην καυτή έδρα του Νταρουσάφακα, που έκανε τη μόλις δεύτερη είδα στην Ευρωλίγκα. Έχασε με 79-75, φυσικά πριν το μάτσο με τον Πάουκ την Κυριακή. Οπότε αυτή την Κυριακή, full τσιτσίτα για να κάνει ματσάρα. Και αυτό τέλος πάντων, ήταν που τον πάει πίσω είναι η αλήθεια. Γιατί εντάξει, η λογική λέει από τον Νταρουσάφακα δεν θα χάσουν πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Αλλά οκ. Okay, ο Ολυμπιακός γενικά ήταν σε μια φάση που ανέβαινε. Έκανε ένα πολύ κακό πρώτο μήχρονο με το Περιστέρι και σήμερα ένα πολύ κακό παιχνίδι γενικά, γιατί το είδα πριν έρθω εδώ. Και ήταν πραγματικά πολύ κακός ο Ολυμπιακός και το σκορ τον κολακεύει. Γιατί η Νταρουσάφακα κάπου στο τέλος έγκωσε στην τέταρτη περίοδο. Κουράστηκε, δεν είχε πολύ καθαρό μυαλό, αλλά και πάλι δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να το εκμεταλλευτεί και να πάρει τη νίκη. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Κίμι Άρης, φίλε, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Σάββατο. Ματσάρα. 5 ώρα νομίζω είναι το ματσέ. Δεν θυμάμαι. 5-5,5. Ναι. Ματσάρα. Επιστροφή Καστρίτη. Η Κίμι μία νίκη, ο Άρης 2. Σου είπα, ο Άρης είχε μπροστά του. Πριν φάει τον Αγγέλο, σου έλεγα ότι έχει κάποια μάτια μπροστά του τα οποία πρέπει να πάρει τώρα. Εδώ. Το γιατί μετά, δεν το πήρε. Μετά ξαναπάει τώρα και μετά από μια σειρά 4-5 αγώνων που είναι, ξαναξεκινάει μια διαδικασία με τον Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό, το Περιστέρι και όλα αυτά. Δεν είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ωραία. Τώρα το ένα το χάσε. Κατάφερε να το χάσει από τον Χολαργό που δεν είναι κακή ομάδα. Έτσι. Απλά όταν ο Άρης κερδίζει τον Χολαργό 31-14 στο παλέ, δεν γίνεται να το χάσει αυτό το μάτι. Θα πρέπει να βάλει ένα πόντο παραπάνω και να το κερδίσει το παιχνίδι. Έστω και έτσι. Δεν το κατάφερε. Και αν χάσει και το Σάββατο θα του δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ζήτημα του Άρη. Καθαρά ψυχολογικό δηλαδή. Ελπίζω να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή. Δεν είναι εύκολο μάτς. Εγώ σου έχω πει ότι όλα τα μάτς εκτός έδρας για όλες τις ομάδες έχουν πάντα ένα μικρό προβάδισμα στο γηπεδούχο. Εντάξει, εκείνη τώρα. Έχει μόνη μια νίκη. Έκανε και αυτή μια ιδέα το Χολαργό που την πόνεσε πολύ. Έχασε και από τον Ήφος την προηγούμενη εβδομάδα και χάσει και στο Ρέθινο νομίζω. Όχι. Λοιπόν, έχει μόλις μία νίκη η Κίμη στο πρωτάθλημα. Είναι μάτς πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αν το κερδίσει ο Άρης μετά έχει εντός έδρας το Ρέθινο, καλά θυμάμαι. Κάπως είπε ότι βγαίνει. Νομίζω, ναι. Είχε το. Ή τον Ήφεστο. Νομίζω έχει τον Ήφεστο. Και το Ρέθινο το έχει εκτός και μετά έχει το Λαύριο. Ναι, νομίζω έχει τον Ήφεστο. Σου λέω τώρα είναι μάτς αυτά τα οποία θα πρέπει να βρει τρόπο να πάρει. Δηλαδή, αφού έχασε το Χολαργό. Πάλι, εγώ σου λέω με τρεις νίκες καλά θα σου να σου πω κάτι. Το συζητούσα και με τον Σταμάτη την προηγούμενη Παρασκευή. Στον αέρα. Πρέπει να βρεθεί στον Άρη. Γιατί ο Σταμάτη λέει, ας πούμε, ότι αν δεν κερδίσει και στην Κίμη, πρέπει να δει τι θα γίνει με τον Μπαν. Για μένα πρέπει να έχει ήδη κινηθεί ήδη μια δικασία για να βρεθεί μια λύση με τον Μπαν. Και επειδή ο Γουλιέλ μόνος του δεν μπορεί να το πάρει αυτό, καλό είναι να απευθυνθεί και σε άλλους που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά. Λίγα ένα, λίγο άλλο, να γίνει η άρση του Μπαν και ο Άρης να καταφέρει να κάνει μεταγραφές. Καμία ομάδα πλέον δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά. Χωρίς αλλαγές. Χωρίς αλλαγές. Δεν μπορεί ο Άρης να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Τις περισσότερες, 99% των ομάδων κάνουν αλλαγές. Γιατί όταν αλλάζεις 6, 7, 8 παίκτες κάθε καλοκαίρι, δεν γίνεται σου βγουν όλοι. Έτσι. Και ο Άρης που τα πηγαίνει έτσι άσχημα, δεν μπορεί να κάνει αλλαγή. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνει. Για μένα έχει στηθεί πολύ λάθος ο Άρης από το καλοκαίρι. Άλλη κουβέντα είναι αυτή. Ναι. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να το διορθώσει. Δεν μπορεί να το διορθώσει. Και αυτό δεν είναι ότι ο Θεός τα αφαιρέσει και δεν μπορεί να το διορθώσει. Είναι δική του επιλογή. Ο Άρης επέλεξε το καλοκαίρι να ρίξει πολύ τον μπάτζ για να πει ότι εντάξει δεν με πειράζει τον μπάτζ, θα κάνω ομάδα. Ήταν επιλογή του προπονητή του. Οκ. Okay. Και έκανε αυτή την ομάδα.
Τέλος πάντων. Okay. Γιατί στην ουσία και πλέον, εντάξει, αφού τη στιγμή που έχει φύγει μπορώ να το πούμε και πριν μπορούσαμε να το πούμε, το κουμάντο στον Αραγγέλου το έκανε. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα σχεδόν. Έτσι. Έτσι. Ήταν όπως ήταν ο πιτίνος στους... Ο ρόλος του, αυτός ο διευρυμένος ρόλος, ο GM ας πούμε που έχουν οι Αμερικάνοι, δεν είναι, στην Ελλάδα δεν μπορείς να τον έχεις. Δεν μπορείς, πολλοί προπονητές ασχολούνται και καθαρά με το μεταγραφικό και είναι αυτοί που κάνουν τις διαπραγματεύσεις και όλα αυτά. Απλά... Δεν μιλάω μόνο για το μεταγραφικό, Νίκο. Ναι ρε, α, καλά, οκ. Και είναι μετά άλλη κουβέντα. Ναι. Τέλος πάντων, οκ. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλο έφτασε 12 η ώρα. Για σήμερα ο Νίκο, παιδιά, 12 η ώρα ολοκληρώνει το πρόγραμμά του. Σας λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας και σήμερα. Στην τελευταία εκπομπή μας για το 2018. Σωστά. Έτσι, θα τα πούμε ξανά επόμενη Τετάρτη. Τετάρτη, εδώ, 2 Ιανουαρίου. 2 Ιανουαρίου, βεβαίως, εδώ πέρα στις επάλξεις. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είστε και είστε εκεί έξω και μας ακούτε. Έτσι. Και στηρίζετε την εκπομπή. Να προσέχετε αυτές τις μέρες, παιδιά, όσο τότε, όσο πίνετε. Εντάξει, άμα πίνετε πολύ, μην οδηγάτε. Έτσι, μην μπλέκετε. Οι ταξιτζίδες θα κάνουν κλέψεις, θα γίνουν. Ακριβώς. Ταξιτζίδες αυτές τις μέρες περιμένουν να δουλέψουν οι ανθρώποι. Ναι. Σε εσάς, ποντάγλε που πίνετε, να ξέρετε. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλετε να πιείτε να γίνετε τούρνα, πιείτε, γίνετε τούρνα. Μην παίρνετε τα μάξι μετά. Κρίμα είναι. Θέλετε να φάτε πολύ, φάτε όσο. Δηλαδή μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, όσο σας παίρνει. Λοιπόν, αυτά από εμάς τα λέμε εδώ σαν μπαλαντέρ την ερχόμενη Τετάρτη 2 Ιανουαρίου του 2019. Καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.